Ρωσή Κώστα, όταν έχει κάποια κιλά παραπάνω, γυναίκα χυμώδης και τα λοιπά, και εμείς πηγαίνουμε, έχουμε 1,5 κιλό παραπάνω από ό,τι πρέπει, δηλαδή... Μόνες σου τα βγάζουνε. Χυμώδης, τι χυμώδης. Θα μάθω να μπρος. Να έχει πια σήματα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Μέκος θα ακούσεις στο στούντιο. Επιτέλους. Επιτέλους. Βρήκε το δρόμο. Εντάξει, Κώστα, τα ραντεβού σου, η δουλειά σου. Όλα καλά, όλα καλά. Ψυχή, λίγο, όλα καλά. Μπόρεσες. Όλα καλά, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Σας βλέπω σε φόρμα. Και ο Χρήστατος είναι μαζί μας. Ο Χρήστατος είναι σε φόρμα, δεν, ναι, δεν μιλάει. Γιατί δεν μιλάει. Δεν μιλάει, γιατί έπρεπε να φας 5 αντί για 2. Ότι έπρεπε. Γι' αυτό. 6. 6 όχι, αλλά. 5. Τα 4. Ναι, όταν έπρεπε, στάριξε τα 4 όμως. Και καλά έκανε. Όταν έπρεπε, στάριξε τα 4 αυτός. Τώρα θα μιλήσουμε και για τώρα το Bling Blong και οι δύο. Και για το Άρης Πάου και για όλα τα παρεπόμενα. Βλέπω μια τάση από χθες, ο Μαδάρας πάλι ο Πάουκ. Έγινε ο Μαδάρα. Επιτέλους, που κέρδισε, παιδιά, τον, ναι, Αμπουμπά και, ναι, 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 και τους 11 που παίζαν μόνοι τους. 11. Και το... από τους 11 οι 8 θα φύγουν σήμερα το πρωί. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε αυτά αναλυτικά. Όχι, δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Τι φταίει ο ΠΑΟΚ. Καλά έκανε ο ΠΑΟΚ. Και εγώ αν ήμουν θα τους έλεγα να ρίξουν 8. Καλά έκανε ο ΠΑΟΚ. Απλά λέμε ότι πάνε να το εκμεταλλευτεί ο Φερέιρας επικοινωνιακά. Εδώ είμαι, ήρθα να πάρω τίτλος. Σιγά βρε. Μας έπεισες. Μας έπεισες. Τι δουλειά του κάνει. Καλά, ναι. Και εγώ αν ήμουν αυτό θα έλεγα. Και κρατήστε, κρατήστε τελικά. Το έλεγα την περασμένη Τετάρτη. Τελικά είναι καλό ο Φερέιρα να μείνει. Δεν ξέρω. Να κάνει δουλειά και τέτοια. Δεν με έχει πείσει εμένα. Δεν σε να μείνει, ρε φίλε. Που κέρδισε το μόνο, το, αυτό το μάτς, δηλαδή, εντάξει, που δεν, μέχρι και το Φετβατζίδι δεν έβαλα, δεν, τίποτα. Πω, σε παρακαλώ, εντάξει. Χάρη σου κάνει. Αυτό δεν είναι μέτρο, όχι, καμία χάρη. Χάρη έκανε ο Σβιντέρσκι στον Άρη. Καμία χάρη δεν έκανε χάρη, κανένας άλλος. Κάνεις λάθος, ο Σβιντέρσκι δεν έκανε καμία χάρη. Ο Άρης έκανε χάρη στο Σβιντέρσκι και βάλει τον γκολ, που κοιμάται ολόκληρο στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Όπως γενικότερα κοιμόταν σε όλο το παιχνίδι. Στη σέντρα του Στοχ. Και τι να κάνουμε, ρε Συστέριο. Αυτό σου λέω. Με την ίδια λογική, κάτσε. Και ο Πασχαλάκης έβγαλε 5. Τι πάει να πει αυτό. 5 έβγαλε, δεν είναι μια ζόρικη. Γιατί, πώς δεν είναι. Και μία, ο Μαντσίνη που πατάει την μπάλα και είναι σε κενίες, δεν το χάνει. Γιατί του Γκάμα δεν είναι ζόρικη κάτω. Βέβαια. Και ότι εντάξει, ευκαιρίες είναι. Λοιπόν. Απλά ο Πάκ ήταν καλύτερος, πολύ καλύτερος και κέρδισε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης δεν εμφανίστηκε. Και με όλα αυτά τα ζητήματα που είχε χθες ο Άρης, το 2-0 έτσι όπως εξελίχθηκε. Μη σου πω ότι ήταν όχι τιμητικό, αλλά θα μπορούσε να είχε φύγει πολύ παραπάνω το σκορ. Γιατί έτσι όπως είναι ο Άρης αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή μετά τον ημιτελικό, είναι υποδιάλυση η συγκεκριμένη ομάδα. Φεύγουν όλοι και τα λοιπά και πας να κάνεις μια νέα ομάδα εφόσον λύσεις τον μπαν. Το ξέραμε όμως αυτό από πριν. Βέβαια, φτάσαμε σε ένα σημείο μετά τον αποκλεισμό με την ΑΕΚ να αδειάσει τελείως η κατάσταση. Γιατί αν είχες προκριθεί με την ΑΕΚ, χθες θα ήταν άλλο το παιχνίδι. Θα ήταν άλλο καταρχήν γιατί όλοι αυτοί που φεύγουν σήμερα δεν θα φεύγανε. Θα μένανε και για τον τελικό. Τώρα που φεύγουν, άντε πείσαι εσύ τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που σήμερα πάει να διακανονίσει τα χρήματα που έχει να παίρνει, ναι, τον τρόπο λύσης του συμβολέου και όλα τα υπόλοιπα, να βάζει χθες το πόδι του στη φωτιά. Άκουσα και τον προηγούμενο, ένα κλασικό γραφικό βγήκε. Έπαιζαν, λέει, πώς παίζανε έτσι οι παίκτες του Άρη. Πώς παίζανε. Πώς παίζανε, ρε φίλε. Πώς παίζανε. Ότι με δύναμη και με πάθος μας πάσουν τα πόδια. Ποια. Με την ΑΕΚ πήρε αποτέλεσμα ο Άρης και με τον ΠΑΟΚ έχασε. Με την ΑΕΚ έκανε 2 ευκαιρίες η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έκανε 15 που βγαίνανε μόνοι. Ο Μπίσεσβαρ πέρασε σε σπριντ παίχτη μετά από 2 χρόνια. 2 χρόνια για το κάνει αυτό. Στέριο. Θα τα πω για τον Άρη, γιατί ανεξάρτητα από τις δικαιολογίες που είναι βάσιμες, η εικόνα της ομάδας δεν πρέπει να είναι αυτή. Αλλά τέλος πάντων, θα τα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Οπότε, βασικά, έχω 1,5 ώρες μπροστά μου. Γιατί μετά τη 1,5 έχω. Έχω μια συνάντηση, γιατί Στέριο. Δίνουμε σήμερα διαγωνισμό, ναι. Arena Rapid, για όλους εσάς που θέλετε τώρα στις διακοπές να ανεβείτε λίγο παραπάνω, ναι, βέβαια. Για όλους εσάς που θέλετε να αποκτήσετε μια παραπάνω ευεξία, Κώστα, βέβαια. Μπροστά στο έχει το χαρτί. Κώστα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται πάντα. Χρειάζεται πάντα. Τι είναι το Arena Rapid που δίνουμε στον κόσμο. Θα κληρώσουμε λοιπόν ένα κουτάκι. Μπράβο. Στο τέλος της εκπομπής. Τέλεια. Δεν θα πούμε και το όνομά σας, άμα θέλετε, θα πούμε το μικρό σας που κερδίσατε. Γιατί. Εντάξει, κάποιος δεν θέλει, ρε φίλε. Κώστας Κούσης, εγώ το θέλω. Θέλω 6 κουτάκια. Εντάξει. Έχω υποχωρήσει αυτή τη βδομάδα. 10 έχουμε, Κώστα. 10. Από 2 χαπάκια. Τα 6 τα θέλω εγώ. Από 2 χαπάκια, άρα 2 φορές. 12. Να... Έτσι. Και το σπάς και στη μέση, άμα θες. Και το σπάς και στη μέση, άμα. Λοιπόν, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα, ναι. Πούμε. Σωστά. Εντάξει. Ενισχύουν τη λίμπιντο, δίνουν όμως ενέργεια και ευεξία. Δηλαδή, είσαι ανεβασμένος γενικά, παιδιά. Ναι.
Γνωστοποιημένο είναι, εννοείται, στο ΝΕΟΦ. Αυτό το βρίσκεται, το βρίσκεται στα φαρμακεία. Είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις δύσκολες εποχές που έχουμε τα άγχη μας, έχουμε τις στεναχώριες μας, έχουμε την κούρασή μας. Ναι. Και αχ, καλέ και τα λοιπά. Και δεν πληρώθηκα και να μπει το επίδομα και διάφορα τέτοια. Και έστειλα το βιογραφικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η γυναίκα μου δεν μου μιλάει τώρα τελευταία, δεν ξέρω δεν γιατί. Πειράζει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά να σας πω εγώ το γιατί μυστικό. Γιατί ένας φίλος της έχει αρένα ράπιντο. Κώστα, πολύ ξεκούραστο σε βλέπω τώρα τελευταία. Ανανεωμένο. Ένα, δεν ξέρω. Πονάει γιατί. Και το κεφάλι τη. Κοιμάται και νωρίς. Λοιπόν, για να την ξυπνήσεις, λοιπόν. Έτσι, το μοναδικό μυστικό, παιδιά, για τις γυναίκες. Και χαιρετίσματα σε όλες τις κυρίες τις εντυπωσιακές που μας ακούν. Τις επικράτες. Είναι ένα και μοναδικό, και δεν χρειάζεται να το πω στον αέρα ποιο είναι το ένα και μοναδικό μυστικό στέριο. Για να περνάς ζωή χαρισάμενη. Μόνο ένα και μοναδικό είναι έτσι, το όπλο του ανδρός. Λοιπόν, και σε αυτό. Μας βοηθάει και το Arena Rapid. Θα κληρώσουμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής ένα κουτάκι με δύο χαπάκια μέσα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να αναστηλωθείτε γενικότερα. FM και ενώνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222. Κόστος μόλις 62 λεπτά. Μια χαρά. Τα χαπάκια είναι πολύ ακριβότερα όπως αντιλαμβάνεστε. 76 μηνύματα θα στείλω. Ωραία, στείλε Κώστα, δεν θα κερδίσω όμως. Έχουμε κόφτη για τους εργαζόμενους εδώ. Έχουμε κόφτη. Λοιπόν, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222. Εμείς θα πούμε το μικρό σας όνομα για να τηρούμε έτσι και τα προσχήματα. Κώστας. Τώρα, άμα θέλει κάποιος να πει, γράψτε το, παιδιά, δεν με ενοχλεί. Πείτε και το όνομά μου και το επίθετό μου για να μάθουν και οι θαυμάστριες ότι, ότι ενισχύεται η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, το Arena Rapid λοιπόν είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εγώ να σας ενημερώσω πριν ξεκινήσουμε ότι από σήμερα ανοίγει και πάλι ο αγαπημένος προορισμός διασκέδασης και εννοείται πως θα είμαστε εκεί. Με τον Κώστα έχουμε ήδη κλείσει θέση. Έχοντας λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και με νέους υπαίθριους χώρους παιχνιδιών, όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, Κώστα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Επιτέλους, για να μπορεί και ο Κώστας να απολαύσει το αγαπημένο του παιχνίδι στον συγκεκριμένο χώρο. Regency Casino. Για τελείω το παιχνίδι με νέο ωράριο λειτουργίας από τις 12 το μεσημέρι, τώρα δηλαδή. Ναι. Παιδιά, τώρα που άνοιξε, μόλις τώρα άνοιξε, ως τις 4 τα ξημερώματα. Μόλις φύγει ο Κώστας, θα φύγει τώρα 2. Εύκολα. Και θα πάει μέχρι τις 4 τα ξημερώματα εκεί στο υπαίθριο κιόλας. Έτσι, Κώστα, το υπαίθριο. Έτσι που το έχω στο μυαλό μου. Έτσι. Από σήμερα ελπίζω λοιπόν. Να βάλουν και κανένα φρουτάκι και στο υπαίθριο. Θα κανονίσουμε τώρα. Regency Casino Θεσσαλονίκη, 12 η ώρα άνοιξε πριν από ένα 20 λεπτό. Με υπαίθριους λοιπόν χώρους παιχνιδιών και για κάπνισμα μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε δυναμικά, βλέπω, οι φίλοι μας εκεί στο Ρίζι Καζίνο και να τους στείλουμε τα χαιρετίσματα μας. Μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής και η Ιντερβέτεν, με επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League, live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Η Ιντερβέτεν, η οποία συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής και μπορείτε να παίξετε και την ελληνική Super League που συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον για τη δεύτερη πλέον θέση. Εκεί έχει συγκεντρωθεί το ενδιαφέρον, με τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα. Η Ιντερβέτεν δίνει και για την Τετάρτη τις καλύτερες αποδόσεις στο διαδίκτυο. Στα παιχνίδια δηλαδή της Τετάρτης που έχουμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το μεγάλο παιχνίδι, και Παναθηναϊκός Άρης. Θα τα πούμε για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι ομάδες τα παιχνίδια. Αυτά θα τα πούμε στην εξέλιξη εκπομπής. Ναι. Στο marmaridis.gr ενημερώνεστε για το πλάνο δόσεων το καινούργιο, χωρίς προκαταβολή, χωρίς πιστωτικές. Βλέπετε όλα τα έπιπλα και όλα τα αξεσουάρ για σπίτι, εξοχικό, επαγγελματική στέγη. Αν θέλετε, αγοράζετε και από το ίντερνετ ή πηγαίνετε στα φυσικά καταστήματα. Τρία στην Θεσσαλονίκη, και στροφή Ωραιοκάστρου, και προέκταση Νέα Εγνατία, και στη Τζιμισκή, και πάρα πολλά καταστήματα στην Αθήνα. Ό,τι χρειάζεται, ένα σπίτι, ένα εξοχικό, μια επαγγελματική στέγη, ένα γραφείο με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς και με πάρα πολλά σχέδια και γενικότερα μια μεγάλη γκάμα επίπλων για τα οποία δεν θα κλαίτε τα χρήματά σας. Όλα αυτά στο Μαρμαρίδης και στο marmaridis.gr. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Είχαμε όφη Παναθηναϊκός 0-0. Ναι. Κόντρα σε κάθε προγνωστικό νομίζω. Ούτε γκολ είχαμε, ούτε διπλό, ούτε άσο. Γιατί, τίποτα. Πανιόνιος Ξάνθη 2-1. Στο είπα. Μεγάλη νίκη του Πανιωνίου. Μπαρτσελόνα Πανιόνιος. Άρης ΠΑΟΚ 0-2. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2. Αυτά τα δύο ήταν αναμενόμενα, θεωρώ. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-1. Αυτή είναι η έκπληξη. Γκέλα του Πανετολικού. Και τώρα όλοι μαζί. Και σήμερα υπερθέαμα Βόλος Λαμία στις 7.30 και Ατρόμητος ΑΕΛ στις 8. Οπότε μην κανονίζετε τίποτα. Μείνετε στο σπίτι, μπίτσες.
από την πίτσα Mr. Gold, αυτό, έχουν... παρέα, ποτάκια κτλ. Στοιχηματικό ενδιαφέρον έχουν, φίλε. Όποιο ξέρει αυτά τα μάτς τώρα έχει. Ποιο. Στοιχηματικό ενδιαφέρον. Κανονικά. Αν έχετε τώρα μία τηλεόραση, είναι θέμα ποιο μάτς θα πρωτοδείτε. Αν έχετε δύο, είστε από του καιρού να θαυμάσετε αυτέ τι ματσάρες. Πάλι. Ήρθε, αρχίζει τα Facebook πάλι. Ρε φίλε. Δεν δείχνει τίποτα. Αφού έχει βάλει να βλέπει την άλλη πλευρά, ρε Κώστα. Όχι, ρε. Ολυμπιακός 78, ΠΑΟΚ 59. Ναι. Στη δεύτερη θέση. 19 πόντους σε περνάει. Δεν με περνάει 19. 19 με περνάει 12. 12. Γιατί... πώς θες να σε περάσει. 12. Και σε έχει και στο Καραϊσκάκι. Και σε έχει και μέσα. Δηλαδή πόσο πρέπει. Η ΑΕΚ 56, παρά το μείον 7 του ΠΑΟΚ. Είναι σε δύσκολη θέση, θεωρώ, ειδικά αν χάσει. Αφού ο μεγάλος Άρης πήγε και πήρε το αποτέλεσμα. Έχει να παίξει και με τον Άρη, δεν το είπε και αυτό. Έχει να παίξει και με τον Άρη. Ποιο. Ο ΠΑΟΚ μετά δεν έχει πάλι. Στο μάτζα εκείνο θα κατέβει στο Άρης με. Με μένα. Μια ενδεκάδα και με τρεις στον πάγκο. Γράψτε το που σου λέω και θα δεις. Χρήστε, γιατί γίνεται αυτό αλήθεια. Θα τα πω, τελειώστε και θα τα πω. Παναθηναϊκός 47, Άρης 38, Όφη 35, η εξάδα των play-off. Βαριέμαι να διαβάσω όλη την βαθμολογία των play-out. Θα πω απλά Ξάνθη 22 σε θέση σωτηρίας, Πανετολικός 22 σε θέση Μπαράζ και Πανιόνιος 21 σε θέση υποβιβασμού. Μάλιστα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ποιος θα πέσει τελικά δηλαδή? Δεν έχω ιδέα. Κανένας. Σε χειρότερη κατάσταση δείχνει Ξάνθη. Ο Πανετολικός έκανε έτοιμα να μην πέσει κανένας. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν πραγματικά. Δεν θα πέσει κανείς όπως και στο μπάσκετ. Αυτό βέβαια έχει παρασκήνιο να ξέρεις. Όπως γιατί θέλουμε να ανεβούν για να ελέγχουμε τη λίγκα. Γι' αυτό θέλουμε να τους ανεβάσουμε. Αλλά φάγαν τα μούτρα τους από το μεγάλο κομπότι. Πήγαν, βγάλαν απόφαση, Κώστα. Ναι, ναι. Όταν έλειπες. Μάλιστα. Η μεγάλη Super League 2 να διακόψουν το πρωτάθλημα και ταυτόχρονα να κάνουν έτοιμα να μην πέσει κανένας και να ανεβούν τέσσερις. Τι λέτε, δηλαδή, ρε παιδιά, απίστευτα πράγματα. Παλιά καλή αλφαθνική, 20 ομάδες. Μπράβο, 18. Λοιπόν... Και ο Πασαριακός και το Εξαδράμας 20. Wild card. Και τι κάνανε οι τύποι. Το κάνανε ενώ δεν μπορούσαν να το κάνουν, ενώ πρέπει να έχουν τα 3 τέταρτα. Ναι. Αυτοί πήγαν και ψηφίσανε διακοπή πρωταθλήματος και τους έπιασε ο Κομπόταρος, ο οποίος είναι τέταρτος και την πληρώνει, δεν ανεβαίνει δηλαδή. Ναι, ναι. Έτσι. Και έκανε προσφυγή στο διαιτητικό και θα την κερδίσει κιόλας. Γιατί αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή βγάλανε μία απόφαση με ψήφους λιγότερους από όσους δικαιούτανε. Έπρεπε να είναι τα 3 τεστ. Από όσο λέει, ναι, ναι, λέει η διάταξη. Ναι. Και κάνανε αυτό το πράγμα. Και τώρα βλέπω σήμερα να δικαιώνεται ο Κομπόταρος και να αρχίζουν να παίζουν σιγά σιγά. Πάρα πολύ Κώστα. Ωραία. Τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από τι θέλετε να ξεκινήσουμε. Ξεκίνησε τον Αλέξανδρο με τον πρόλογό σου. Ναι. Δεν έκανα ακόμα. Ξεκίνησε, λέει ο Χρήσανθος. Δεν έκανα ακόμα. Δεν είπε τίποτα. Να ζητήσουμε και ένα συγγνώμη για το 14ο διπλό μέσα στο κάστρο. Οχ. Που είπε ότι κέρδισε Χρήσανθε... το 11 του Άρη κτλ. Γι' αυτό μάλλον συγκινήθηκε ο Άλεξ. Εντάξει. Θέλετε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Κάτι πρέπει να πούμε. Όχι. Θα μιλήσουμε μετά το 12.30. Α, μέχρι τα επόμενα 7 λεπτά θα αφήνουμε τον κάθε Αλέξανδρο να δημιουργεί το κλίμα της εκπομπής ή όχι. Ένα μήνυμα έστειλε. Εντάξει. Περιμένατε πολύ για να. Ούτε σε έβρισε, ούτε σε έκανε. Καλά, δεν είπα και εγώ τίποτα. Με συγκίνηση, είπε ο Χρήστανθος. Εντάξει. Ηρωνεύτηκε όμως. Ηρωνεύτηκε κατά κάποιο τρόπο. Ένα ψήγμα. Ωραία. Έχουμε τόση ειδήσει να πούμε. Χαίρομαι, Αλέξανδρε, Αλέξανδρε, που τρως αυτόν τον παπά που έχεις φάει από χθες το βράδυ ότι κέρδισε. Κοίτα, χαίρομαι από τη μία γιατί. Έχεις μεγιστοποιήσει. Δεν υπάρχει παοξής που να έχει φάει παπά. Σωστά, ναι. Εδώ σε... Καλά. Δεν υπάρχει παοξής. Βέβαια. Εδώ σε λίγο η αλητεία που υπήρξε έχετε πάρει και την Ξάνθη. Κάτι τις αλητείες είναι. Ο Παοξής δεν τα πιστεύει φυσικά αυτά. Είναι ένα κατασκεύασμα του Αυγενάκη, του κουμπάρου του. Εννοείται. Κανονικό. Του κόκκινου. Ρεντ Λευτέρ. Μόνο για τον Αυγενάκη μιλάμε. Για τον παπά και το μιόνι και το παρακράτος αυτό που έβαζε την ΕΕ. Που έβαζε την ΕΕ. Α, τον παπά τώρα. Ο Αυγενάκης τι είναι. Υπουργός Αθλητισμού. Και το παρακράτος δηλαδή που δημιουργούσε όλες εκείνες τις συνθήκες ώστε ο υφυπουργός αθλητισμού να ευνοήσει συγκεκριμένες ομάδες και ο υπουργός άμυνας να χαρίζει να χαρίζει την περιουσία του ελληνικού λαού, δεν είναι αθλητισμός. Τι? Δεν είναι αθλητισμός αυτό που γινόταν έξω από την Τούμπα? Που πήρε όλα τα πάντα από τον Καμένο, ο οποίος είναι η γυναίκα του, παίρνει τηλέφωνο τον, και του λέει: θα πάω πιάσα τον δημοσιογράφο, δεν τα λέει καλά. Εμένα δηλαδή. Μαντρώστε τον! Πιάστε με! Και πιάστε τον, τι είναι αυτό, δεν είναι αθλητισμός ή είναι χωρίς έξω από τον αθλητισμό αυτά. Επειδή θέλετε εσείς να επικεντρώσετε μόνο στον Αυγενάκη, ενώ γινόταν αυτό το τα απίστευτα πράγματα που γινόντουσαν, απίστευτα, η γυναίκα έπαιρνε γυναίκα του Κούση, τον αρμόδιο της ΕΕΠ και του έλεγε πάνε πιάστε τον Αναστασιάδη, γιατί δεν τα λέει καλά. Είναι δυνατόν. Αν μας ακούει κάποιος που έχει πρόσβαση στη Ριγίλη, εγώ κάνω πάλι την έκκληση
Εντάξει, πείτε έναν καλό λόγο για το Χρήστο. Ριγιλάρα. Να πάει στην Ομαδάρα. Να λέει εκεί και να έχει κέρδο. Η αλήθεια, Στέργιο, όταν υπάρχει και βγαίνει προ τα έξω, ξεφτιλίζει όλου αυτού που έλεγαν πριν ότι η αλήθεια είναι προϊόν συμφερόντων. Επειδή λέω την αλήθεια, καμιά ριγίλη. Στα παπάκια μου και ριγίλη και Κουμουνδούρου. Άλλοι είναι στου κομματικού στρατού και πληρώνονται. Ή θέλουν να γίνουν βουλευτέ, ναι. Ή θέλουν να γίνουν γραφεία τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και είναι στα payroll. Εγώ όχι θέλω. Εγώ θέλω. Αυτό που κάνει αυτό. Όπω εσεί έχετε συντονιστεί. Έχετε συντονιστεί. Και έχετε βάλει τον Αυγενάκη μπροστά. Και επειδή με τον Αυγενάκη χτυπάτε οτιδήποτε υπάρχει σε Νέα Δημοκρατία, δεξιά, αριστερά και τα κάνουμε. Και κλείνετε τα μάτια. Στα έσχη αυτά που έπαιρνε η γυναίκα του υπουργού. Άντε πάλι. Ο υπουργός αυτός σας έδωσε το έξω από το Ιντούμπα. Γι' αυτό είναι καλός υπουργός αυτός. Αυτό που κάνεις αγώνα για Ολυμπιακό, Μαρινάκη και Ριγίλης και Αυγενάκη. Και μετά λες στα παπάκια μου Ολυμπιακός. Άκου λίγο, άκου λίγο. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν θα βλέξει τον Ολυμπιακό τώρα. Εκπομπάρα. Γιατί πουλάει τον Παοξή. Πολλές φορές έχεις πει στα παπάκια επειδή, μου Ολυμπιακός. Ακριβώς. Ναι, επειδή πουλάει τον Παοξή το παραμύθι. Καλά. Επειδή πουλάει τον Παοξή το παραμύθι. Δεν έχετε ένα επιχείρημα. Και κάθε φορά που σας στείλουμε στον τοίχο με πραγματικά γεγονότα πετάτε ένα Ολυμπιακός. Ναι, αλλά για τον Αυγενάκη δεν μας είπες τώρα τι γίνεται. Για τον Αυγενάκη ξεκινήσαμε. Ο Αυγενάκης όταν σταμάτησε για την πολυδιοκτησία πέρσι, δεν βγήκατε να το πείτε. Μπράβο στον υπουργό που σταμάτησε για την πολυδιοκτησία την ΕΠΟ. Δεν βγήκατε να το πείτε. Να πούμε μπράβο στον υπουργό. Ναι. Τι σταμάτησε. Ό,τι να είναι. Που σταμάτησε την πολυδιοκτησία. Που πήγε να περάσει η ΕΠΟ Κώστα να μπορεί να κάποιο να έχει πολυδιοκτησία. Γιατί άραγε. Για τώρα όμω που σταμάτησε για, για του. Αυτοί που είναι σε βαθμό κακουργήματο καταδικασμένοι να μπορούν να μπαίνουν. Ναι, το λέτε. Τότε που θα ευνοούσε κάποιου άλλου το θέμα τη πολυδιοκτησία και το σταμάτησε, δεν το είπατε. Δεν το είπατε. Γιατί όλοι το ίδιο περνάτε. Τώρα που ο Μελισανίδης έχει το ζήτημά του. Με τον ΟΠΑΠ το λέτε. Και δεν είναι και γιατί να το βάλει και πάει απέναντι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μπορείς δηλαδή να είσαι σε στοιχηματική εταιρεία και ταυτόχρονα να είσαι ομάδα. Γίνεται, το δέχεστε εσείς. Δεν πειράζει, είναι γιατί είναι ο Μελισανίδης. Αν ήταν βέβαια ο Μαρινάκης ή ο Καρυπίδης, θα το καταγγέλαμε. Θα λέγαμε ο υπουργός κτλ. Πείτε ότι όλα είναι γύρω από τα συμφέροντά σας. Έτσι τα πηγαίνετε προς τα έξω. Δεν υπάρχει ούτε ηθικό, ούτε ανήθικο, οτιδήποτε άλλο. Είναι, πες, εγώ αν πείτε ότι είναι το συμφέρον. Αν εσένα, Χρήστανθε, δεν σε ενοχλεί που έγινε φωτογραφική ρύθμιση για τον Παναγιώτη Φασούλα, να μην χάσουμε τον Παναγιώτη Φασούλα. Δεν με ενδιαφέρει, όχι, δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί, όχι. Το ότι μπορούν οι κατάδικοι να είναι πρόεδροι ομάδων. Δεν με απασχολεί. Για κακουργήματα. Δεν σε απασχολεί. Καθόλου δεν με απασχολεί. Αυτά είναι λάθη. Γιατί αυτά εσύ, ω ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό πήγε και πρότεινε τον Καγκάτσι. Εκεί δεν σε ενοχλούσε που ο κατάδικο. Ό,τι να είναι. Δεν ήταν κατάδικο. Υπόδικο. Όχι, έχει καταδικαστεί σε βαθμό τέτοιο. Έχει καταδικαστεί, Κώστα, κάνεις λάθος. Έχει κάνει έφεση. Αυτοί εδώ πέρα δεν έχουν κάνει. Κάνει έφεση. Και ο Άρης, φυσικά. Έγκλημα. Έγκλημα. Και ο Άρης. Έγκλημα. Εγκληματίας. Εγκληματίας που τον ψήφισε. Αλλά εκεί δεν πείραζε. Γιατί τον ψήφισε. Ρώτα τον Καρυπίδη. Εγώ τον ρώτησα γιατί τον ψήφισε. Και τι σου είπε. Γιατί πιστεύω ότι θα προάσπιζε τα συμφέροντά μου έτσι. Έγκλημα, λάθος. Εγκληματικό λάθος που στήριξε τον Καγκάτσι. Αλλά εκεί δεν μας πειράζει. Άμα είναι ο Βασίλης ο Καγκάτσις, δεν μας ενοχλεί. Τώρα εδώ με τους Καμένους και τους Τσίπρας μας ενοχλεί τίποτα. Καμιά θέση θα πάρετε. Όλα μας ενοχλούν. Αν δεν συνοχλεί εσένα η προσπάθεια να βαφτεί όλος ο ελληνικός αθλητισμός κόκκινος. Αυτό είναι ένα παραμύθι προπαγανδιστικό που το κάνετε εσείς. Θα βάλουμε του Φασούλα στην ΕΟΚ, θα βάλουμε τη Τζιγκύρη στο ΣΕΡΟΣ. Έτσι, έτσι. Όλους θα τους βάλουμε. Σε αυτό συμφωνώ. Θα βγουν όλοι οι δικοί σας, που εγκαταστάθηκαν. Όλοι οι δικοί σας, όλοι που εγκαταστάθηκαν οι δικοί σας, όλοι οι δικοί σας που εγκαταστάθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουν. Δική σου. Εγώ πρώτα απ' όλα είχα πει ότι ο Βασιλιάδης ήταν ένας άχρηστος υπουργός αθλητισμού. Ναι, ναι, δεν έδωσε τίποτα. Μια χαρά του έδωσε φανέλα του Καμένου όμως. Του Καμένου και του υπουργού και του Τσίπρα. Μια χαρά του έδωσε τις φανέλες. Και ο Άρης έδωσε. Στον Prime Minister. Και ο Άρης έδωσε. Στο Μητσοτάκι. Στο Μητσοτάκι. Και ο Ερακλής έδωσε. Στο Μητσοτάκι κι αυτός. Στο Μητσοτάκι. Στον Τσίπρα δεν έδωσε ο Άρης Κώστα. Ούτε στον Καμένο έδωσε. Ο Μάκης ο Καγκάτσι έδωσε το 12. Στον Καμένο. Το 12 το παίκτη. Στον Καμένο αυτόν που είναι στην ΑΕΠ τώρα. Που κάνει στα τηλεφωνήματα. Που στέλνει σε δημοσιογράφους γιατί λέτε για τον Γκουρτζίδη που πήγε και του βάλανε τα λέτε. Ο υπουργός που στέλνει την ΕΕΠ δεν σας πειράζει. Που είναι 100 φορές πιο σημαντικό. Γιατί αυτός είναι ο υπουργός. Που λέει τον επεστήλω και πιάστο να. Στις μέσα στο γραφείο του πρωθυπουργού. Αυτά όμως δεν τα παίζετε. Αυτά δεν τα προβάλλετε. Προβάλλετε Στέργιο μόνο ό,τι θέλετε εσείς. Δεν τον πιάσαν όμως, Χρυσανθέ. Τον άλλο τον πήραν οι μπράβοι και τον πήγανε τον για να αλλάξει το άρθρο δεν του. Δεν έγινε τίποτα. Τι λέμε. Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Είναι λιγότερο σημαντικό το ότι το ίδιο το κράτος
Στέλνει το και παίρνει την ΕΥΠ τη υπηρεσία τη Ελλάδα. Δεν κάνουμε κομπή στο φλάσι στο Sky πολιτική. Αθλητική κομπή κάνουμε. Αθλητική κομπή. Όταν ωραία. Λοιπόν ένα μεγαλομέτωχο κατηγορείται για αρπαγή δημοσιογράφου, σαν ηθικό αυτούργο. Α, καλά. Εντάξει. Τώρα. Για αρπαγή. Όχι για απαγωγή. Εντάξει. Αφού θέλουν οι νομικοί αυτό αρπαγή. Πλημέλημα. Πλημέλημα είναι, ρε φίλε. Πλημέλημα. Πλημέλημα είναι. Το άλλο είναι κακούργημα. Έχει διαφορά. Όπω είναι κακούργημα στον ουρένα. Δεν τα λέτε όπω θέλετε. Πάμε στα αθλητικά γεγονότα. Όπως θέλετε και όπως γουστάρετε. Συγκινητική Χρυσανθή προσπάθειά σου. Μπράβο. Αυτό λες μόνο. Συγκινητική. Αυτό λες. Η αλήθεια δεν μένει όμως. Δεν άφησες να πούμε με το που ξεκινήσαμε μία κουβέντα για Βιεννάκη και μέσα σε δύο κλάσματα, έχεις πολύ καλά ανακλαστικά, το πήγε στον παπά και στον καραπαπά. Στον παπά και στο Μιονί. Χρυσανθέ. Είναι πολύ συγκινητική πάντα προσπάθειά σου. Είναι συγκινητική, συγκινητική γιατί κάποιο πρέπει να λέει και διαφορετικά πράγματα καλά. Από αυτά που επιτάσσει το συμφέρον του πάνω. Πάμε την κασέτα. Με ποια κασέτα. Και πες κανένα στα παπάκια μου, η Νέα Δημοκρατία. Στα παπάκια μου. Στα παπάκια μου. Δεν πείθει κανέναν. Κάνεις λάθος. Είμαστε με Αβγενάκη. Στέργιο, κάνεις λάθος. Τους πείθω όλους. Ακόμα και τους δικούς σου πείθω που ξέρουν ότι είναι η αλήθεια. Απλά δεν το παραδέχεστε γιατί είναι το συμφέρον σας. Τους δικούς σου. Δεν με πήγανε γιατί τώρα... στις Βρυξέλλες. Πώς? Ρωτάει ένας αν με πήγανε στις Βρυξέλλες. Τι να σε πήγανε. Εκδρομή. Πήγαμε το... Εγώ πήγαμε το Χρυσόγονο. Εγώ του ΣΥΡΙΖΑ ήταν βουλευτής ο Χρυσόγονος. Δεν είπα τίποτα εγώ. Όχι, γι' αυτό δεν πήγα στις Βρυξέλλες. Που αφήνει πόνο. Δεν πήγα στις Βρυξέλλες. Πήγες με το Ζαγοράκι, δεν πειράζει. Δεν πήγα. Πήγαν οι άλλοι. Πήγαν άλλοι. Πού την μοιάζει να πήγανε, κατάλαβε. Ερά, τι το λες αυτό, Ξέρετε. Ζαγοράκι. Τι νομίζεις ότι θα με κάνει να το ξέρεις. Με το Χρυσόγονο πήγα, του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής ήταν. Μπερδεύεται, πες το να. Πάλι σε λούμπα έπεσε. Ο παπάς. Τι φωνάζει, ρε. Σε λούμπα έπεσε. Με το Χρυσόγονο πήγα, φίλε. Βρήκαμε και επενδυτή στον Ηρακλή, παιδιά. Όπως πήγαν όλοι οι ρεπόρτερ. Θα μας αφήσετε να τα πούμε τώρα ή θα λέτε τις λακίες σας. Όπως πήγαν όλοι οι ρεπόρτερ Άρη, φίλε. Όχι όλοι. Όσοι πήγανε. Εκείνοι, 10, 12, πόσοι πήγανε. Και απαγορεύεται. Όχι. Να πάτε. Τι μας έδωσε και τίποτα λεφτά, μήπως. Της Ευρώπης. Α, μπράβο. Τα λεφτά μας δηλαδή. Έχει δικαίωμα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι, για μηνύματα FM και όνομα τεπώνυμο στο 54222. Θα μιλήσουμε και για το ΠΑΟΚ Άρης και από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από την πλευρά. Του Άρη, θα σα πω και εγώ κάποια πράγματα, θα σα πει και ο Κρίσμα κάποια άλλα. Αυτά είναι πρέπει και, να πούμε. Αμέσω με του Αβγενάκηδε μα εκνευρίζει. Όχι, Κρίσανθε. Όταν γίνεται προσπάθεια να μπορεί ένα που, που να έχει καταδικαστεί σε δύο βαθμού για κακούργημα να ελέγχει μια ομάδα και να, γίνεται, να αλλάζει ο νόμο. Δεν πέρασε ο νόμο αυτό. Ο νόμο δεν πέρασε. Δεν πέρασε γιατί ήρθε ο καλό πρωθυπουργό. Κατάλαβε. Με την πολύ καλή τακτική, κατάλαβε το λάθο. Εντάξει. Την γέλα. Κρίσανθε αυτό το παραμυθάκι που γίνεται. Σε αντίθεση λοιπόν με την προηγούμενη κυβέρνηση. Κάθε λάθο. Που δεν κατάλαβε το λάθο και τα ψήφιζε. Αυτό ο πρωθυπουργό βλέπει τα λάθη και τα διορθώνει. Το παραμυθάκι να βλέπει τα λάθη, να τα διορθώνει ο καλός πρωθυπουργός μας, αυτός ο άγιος ο άνθρωπος που είναι ευλογία για τον τόπο που ήρθε και θα μας σώσει. Αλλά οι υπουργοί, που κάνουν τα λάθη, οι υπουργοί που κάνουν τα λάθη να μένουν στις θέσεις τους. Εντάξει. Το παραμυθάκι αυτό χρειάζεται να το πείτε σε πεντάχρονο παιδάκι. Ψηφίστηκε. Επειδή έχει στήσει ένα προπαγανδιστικό μηχανισμό ολόκληρο και λες ότι θα το έκανε. Εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει αυτό που λέτε, είναι δικό σας. Από το μυαλό σας το βγάλατε. Γιατί υπάρχει, υπάρχει σε νόμο. Υπήρξε νόμος και τον απέσυρε. Όχι, δεν υπάρχει. Υπήρξε νόμος και τον απέσυρε. Λέγατε ότι θα το κάνει. Επειδή το λέτε εσείς, εδώ είπατε ότι ξεφτυλίστηκε ο Αβγενάκης. Γιατί οτιδήποτε έχει, έχετε μια οτιδήποτε και με τον Αβγενάκη. Και βάλουμε και τον υπερασπιζόμαστε. Αυτό, εγώ περίμενε δεν λίγο. Τον που δεν έχει κάνει τίποτα για τον Άρη. Και είναι ντροπή του που δεν έχει κάνει τίποτα για τον Άρη. Γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ποιος? Ο Αβγενάκης. Τόσο εγώ να κάνει, δεν είναι τον Αβγενάκη. Έπρεπε να κάνει κάτι, είναι ντροπή του όντως. Είναι ντροπή του ακριβώς. Γιατί, ενώ φίλε, λέει, δεν έχει κάνει τίποτα για το θέμα που έχει πρόβλημα ο Άρης. Και θα τα ακούσει για αυτό το λόγο. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, οτιδήποτε συμβαίνει να το χρέο στον Αβγενάκη. Ξεφτύλα, λέει, του Αβγενάκη. Όχι. Αποσύρεται για το πρόσωπο, για το conference τέτοιο. Και είναι η ΕΠΟ αυτή που το αποσύρει. Την αλλά εμείς το χρόνο στον Αβγενάκη. Ο Αβγενάκης είναι εκεί για να κάνει μια δουλειά πολύ συγκεκριμένη. Εντάξει, άκουλε, μια χαρά ο πρωθυπουργός τον βολεύει ο Αβγενάκης και το παραμύθι ότι ο καλός πρωθυπουργός έβαλε χέρι στο κακό Αβγενάκη, εγώ αυτό το πιστεύω. Αυτό το παραμύθι το γράφετε εσείς και το λέτε. Δεν υπήρξε κανένα χέρι γιατί δεν υπήρξε θέμα. Δεν υπήρχε θέμα φυσικά. Δεν υπήρχε θέμα. Είναι μόνο δημοσιεύματα δικά σας. Γιατί υπάρχει πουθενά νόμος τέτοιος, βγάλτε τον νόμο. Βγάλτε τον, το ξεστηλήσεις. Θα δούμε σε λίγες μέρες. Ρε βγάλ' το να το ξεφτυλίσεις. Φεύγει ο Βιεννάκης στο νέο αναστηματισμό. Μια χαρά κάνει τη δουλειά του λοιπόν, όλο αλλάζει και ολομένει. Να δω λοιπόν, μόλις φύγει ο Αβγενάκης. Μπορεί να είναι χειρότερος. Να δω τι θα λέτε. Μπορεί να είναι χειρότερος, Χρυσάδε. Δεν κατάλαβα. Η χειρότερη ήταν πριν. Καλά. Τι καλά. Η χειρότερη ήταν πριν. Αυτός που είχε επέτειο χθες. Capital Controls. Θα έρθει αυτός που θέλει να πάρει το Σέγας. Ποιος είναι αυτός? Ο οικονόμου. Α, ωραία. Ποιος είναι αυτός? Που θέλει να πάρει το Σέγας.
Αυτός τι είναι, υπουργός θα γίνει. Αυτός θα γίνει υπουργός. Υποτίθεται ένα σενάριο. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάντως για το 02 δεν είπαμε τίποτα. Σιγά μην μπούμε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή για μπάλα και για τέτοια. Κι όμως. Λοιπόν, είναι η μόνη εκπομπή που έχει όλες τις απόψεις. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Όλες τις απόψεις. Δεν είναι μια μονόπατη εκπομπή. Έτσι. Η συγκεκριμένη να είναι μόνο υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή μόνο υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει όλες τις απόψεις. Και έτσι πρέπει να είναι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εσύ πρέπει να κάνεις το κοινάλι σε λίγο, Κώστα, να ξέρεις. Αλλά ξέχασε, είναι ο Κυριάκος. Φοφαρά. Φοφαρά. Ξεφωνίζει. Ο Κούγιας δεν λες τίποτα για τον Αλέξη. Τα είπε όλα ο Αλέξης. Όχι, τι είπε ο Αλέξης. Που τα είπε μια χαρά ο Πανουριάς. Ναι, ναι. Α, και με τον Πανουριά τώρα είστε. Που τα είπε μια χαρά. Όποιος είναι απέναντι, είναι μαζί μας. Όχι, θα με τον Κούγια θα είμαι. Το καλοκαίρι σου να. Το καλοκαίρι σου μια χαρά. Κάθεστε ακόμη και παρακολουθείτε αυτά τα πράγματα. Αφού ένας λέει βρωμόβλαχος, ο άλλος λέει τα κουνάκια. Είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, break. Η εκπομπή που έχει πάρει ήδη τα Arena Rapid και έχει ξεσηκωθεί κυριολεκτικά. Δύο καρτέλες πήρε. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς να κερδίσετε ένα κουτάκι. Ναι. Με πολύ απλό τρόπο. FM κενό ονοματεπώνυμο Arena. Ή δώρο ή διαγωνισμός. Ή αφού έτσι ναι. Rapid, εντάξει, rapid βγαίνεις. Αποστολή. Αποστολή στο 54-222 με 262 λεπτά. Έτσι. Και φυσικά το καλύτερο συμπλήρωμα διατροφής σας δίνει ενέργεια και ευεξία. Ενισχύει όλες τις λειτουργίες μας και ιδίως μια πολύ ζωτική. Και βεβαίως είναι πιστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Το βρίσκεται και στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Ό,τι πρέπει για τις δύσκολες εποχές που περνάμε για να ανεβεί εντός εισαγωγικών η διάθεσή μας εκτός εισαγωγικών. Το μήνυμα του 6970 το διάβασα για τις Βρυξέλλες. Ναι, αυτό τι ήταν, 6-9... για να καταλάβω δηλαδή ο 6970. Αφήστε τα είπαμε αυτά, τελείωσε. Ρωτήστε λίγο τον Χρήστο με την αγορά που μας λέγανε πως έκαναν τον Τουρμισάιτ και τώρα γυρνάει στον Όσοφο που τους δώσανε και κάρτα αλλαγής. Ναι. Ωραία. 6-9-45 το που λένε ο Ντουρμισάη που πήρατε στα ΙΕΚ του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν παίζει, τι ποσοστό μεταπόληση έχει ο Ολυμπιακός από την πώληση του Φετφατζίδη, λέει ο φίλος του 6-9-45. Αυτά τα παραμύθια τα λέτε μεταξύ σας και χαίρεστε. Εγώ διαβάζω ένα σχόλιο, ένα μήνυμα του φίλου. Ωραία. Φίλε, δεν έχει ποσοστό μεταπόληση. Αλλά απαντά. Δεν έχει ποσοστό μεταπόληση. Για το Φετφατζίδη, γιατί σου θυμίζω ότι ο Φετφατζίδη είχε έρθει πρόπερση. Έχει απορρίζει ο φίλος. Να απαντά, τελειώσαμε. Και έληξε το συμβόλαιό του στου 6 μήνες και μετά τον πήρε ο Άρης ενώ είχε λήξει το συμβόλαιό του. Έπαιξε 6 μήνες, για 6 μήνες ήρθε στον Άρη, τελείωσε, έφυγε ένα μήνα κτλ. Και μετά από ένα μήνα τον πήρε ο Άρης το Φετφατζίδη. Όσον αφορά για τον Τουρμισά, υπήρχε όρος ότι αν ο Άρης δεν πληρώσει οψιόν αγοράς, ο παίκτης επιστρέφει. Υπήρχε όρος ότι ο Άρης θα επέλεγε αν θα τον κρατήσει ως ελεύθερο ή όχι. Κάτσε, περίμενε. Όταν αγοράζω έναν παίκτη, σημαίνει αγοράζω. Δεν υπάρχει αγορά με οψιόν αγοράς. Κάνεις λάθος. Υπάρχει. Αγορά υπάρχει, με οψιόν αγορά. Ναι, πληρώνω ένα ενίκιο κατά κάποιο τρόπο, είναι ελεύθερο ο ποδοσφαιριστή. Άρα τον νοικιάζω και υπάρχει άρα τον δανείζομαι. Όχι, και υπάρχει ένα αγορά τριπλό. Αγορά με οψιόν αγορά. Κάνεις λάθος. Υπάρχει ένα τριπλό ιδιωτικό συμφωνητικό Άρη Τουρμισάη Ολυμπιακού που είναι στην ευχέρεια του Άρη αν θα επιστρέψει ή όχι. Του έδωσε αυτό, του Άρη αυτό το δικαίωμα. Αν ήθελε άρα, ο Άρης. Άρα δεν τον αγόρασε. Τον αγόρασε. Τον νίκιασε. Όχι, τον αγόρασε. Πώς τον αγόρασε. Τον αγόρασε και έλεγε ότι με αυτή τη ρήτρα. Επιστρέφεις πίσω. Αν δεν πληρώσεις τη ρήτρα, μένεις σε σένα. Αν πληρώσεις τη ρήτρα, μένεις σε σένα. Αν δεν την πληρώσεις, επιστρέφεις. Γιατί τι λέω. Αγορά με οψιόν αγοράς, το έχεις ξανακούσει, Κώστα. Ναι. Ναι. Γιατί μισό λεφτά, μισά λεφτά τώρα, μισά λεφτά. Τι είναι, να πάρω ένα αποχυμωτή και αν δεν μου κάνει να τον αλλάξω, θα πάρω το καλύτερο. Να το δώσω πίσω. Είναι όπως θα κάνεις εσύ τώρα με τα μπλουζάκια. Να πάρω ένα μπλουζάκι. Πώς κάνεις εσύ που επεκτείνεις τα συμβόλαια για να φύγουν δανεικοί. Ένα παρόμοιο κάτι. Υπάρχει, ρε φίλε. Μόνο εδώ, παιδιά, λοιπόν. Αποκλειστικά αγορά με οψιόν αγοράς. Ακριβώς. Δεν λέγεται αγορά με οψιόν αγορά ακριβώ. Μα είναι αυτό που αγοράσαμε, λέγεται. Ιδιωτικό συμφωνητικό, ρε φίλε. Ιδιωτικό συμφωνητικό. Άρα δανεισμό. Πες το ρε φίλε. Δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν δανεικό. Εδώ εσεί μα είπατε ότι δεν χρωστούσε 40 εκατομμύρια. Τι μα είπατε εσεί τώρα. Ότι ο Φασίδη. Ο Φασίδη. Καλά. Τρέλα μα πουλάτε. Τρέλα μα πουλάμε κι εμεί. Ο Φασίδη. Ο Φασίδη 400 χιλιάρικα. Να να νι να νο να. Λοιπόν, αφού μάθαμε λοιπόν, φίλε, δεν νομίζω να έχει παράπονο 6-9. Πώ το λέγονται, κάτσε να σου πω. Ο 6-9, και άλλα μηνύματα. Τελικά τον αγόρασε, τον δανείστηκε, τον αγόρασε λίγο, τον δανείστηκε πολύ. Λέω φίλος του 6-9-45, ο 6-9-84, τελικά και ο δανεισμός είναι επικοινωνία.
Χρήσανθε. Φυσικά και είναι επικοινωνία και ο δανεισμός. Αλλά κάνει, ο Άρης κάνει λοιπόν ένα επικοινωνιακό και εσείς κάνετε 100. Λοιπόν, πες μας για την Ξάνθη, πείτε μας. Για την Ξάνθη. Καταδικασμένη για πολυδιοκτησία, για την Ξάνθη, πείτε μας. Η αλήθεια για την Ξάνθη είναι ότι μας καταδίκασε η Μαρούπα, ο Αρκούδης, ο Φαραντούρης, ο Τζουγανάκης, ο Χαρούλης, ο Κουμπάρος, ο Μπατζανάκης και ο Σόγκαμπρος. Σας καταδίκασε το πρωτοβάθμιο της Λίγκας και το δευτεροβάθμιο των Εφέσεων. Όχι, Χρήσανθε, κάνεις λάθος. Διάβασε ξανά το σχετικό της απόφασης. Ποιο σχετικό? Διάβασε το ξανά. Διαβάζω την απόφαση. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της Λίγκας, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, λέει ότι πολυδιοκτησία. Για ποιο λόγο δεν με νοιάζει. Δεν λέει, Χρήσανθε, διάβασε καλύτερα. Μην τα διαβάζει έτσι στο φτερό. Κυριαρχική επιρροή. Δεν το λέει. Η Μαρούπα το λέει αυτό. Γιατί πας στο ΚΑΣ τότε. Η Μαρούπα το λέει. Γιατί, αφού είναι η Μαρούπα, γιατί πας στο ΚΑΣ. Για να δικαστώ από το ΚΑΣ για να δω αν έχω πολυδιοκτησία ή όχι. Ή και η επιρροή ή οτιδήποτε άλλο έχω. Άρα και να τελειώσει και το ΚΑΣ. Να δω τι θα πεις και εκεί μετά. Αν αθωθώ από το ΚΑΣ, τι θα πεις εσύ. Μπράβο. Θα πω μπράβο. Τι θα πεις. Ό,τι πεις. Άμα είναι αθωτική απόφαση, θα πω αθωτική. Και 8 μήνες πετάς λάσπη. Ποια λάσπη. Και γελάκια, ποια είναι η λάσπη. Ποια είναι η λάσπη, αγόρι μου. Υπάρχουν δύο αποφάσεις. Τι λες τώρα, ποια λάσπη. Λάσπη θα ήταν Στέργιο. Αν πήγαινε στο δικαστήριο και αθωνόσουν. Δεν είναι λάσπη. Άμα αθωθείς θα πω ότι έκρινε το ΚΑΣ ότι ο ΠΑΟΚ είναι αθώος και δεν ισχύει. Αυτό θα πω. Εσύ όμως βγαίνουν δύο αποφάσεις και λες άλλα ντάλα της Παναγιάς στο γάλα. Πώς λέγεται. Το λένε τα δικαστήρια αυτό. Τα δικαστήρια είπανε ένοχος. Μείον 7. Αυτό είπαν τα δικαστήρια. Καλά, Χρήστανε. Επειδή εσείς έχετε μια μοναδική, ένα μοναδικό τρόπο να τα λέτε όπως γουστάρετε εσείς, όπως και τα προηγούμενα, όπως με το Φασίδη που δεν το είπατε καν αυτό, πήρατε παίχτη, δώσατε 400 χιλιάρικα για 2 χρόνια. Και δεν ανακοινώθηκε πουθενά. Και ξαφνικά το διαβάσαμε στο 10. Κάναμε κάτι παράνομο, Χρήσανθε. Να το πάμε. Υπογράψαμε συμβόλαια, καταθέσαμε συμβόλαια. Ο Άρης έκανε κάτι παράνομο, μου ντουρούμε σάι. Όχι, αλλά δεν λέτε την αλήθεια, δεν λέτε. Και εσείς δεν λέτε την αλήθεια. Εμείς τι λέμε την αλήθεια. Νηπαγωγείο 24. Τι? Πάω 24. Νηπαγωγείο 24. Πάω 24. Εμείς λεγόμαστε όλα Παοτάρης. Που έλεγε τρεις μήνες αυτό που σου λέγανε ότι είναι να λέτε στον κόσμο ότι είναι αγορά, του ντουρμισάι. Ξαφνικά είπε ότι είναι αγορά με όποιον αγορά. Ναι, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει τα χρονικά αυτό. Ούτε. Μόνο Άρη λοιπόν. Ξαναγίνει. Γι' αυτό έχει μείνει με 12 παίκτες. Αγοράμε όποιον αγοράς. Ούτε με 12, με 10. Καλά, θα δεις πώς θα έρθει η Τούμπα. Ο Ζήνδρος θα παίξει το άλλο μάτς. Και ο Φίλος θα να παίξει. Με πώς θα έρθει, ξέρεις. Ο Ζήνδρος. 14. Το πολύ. Μια χαρά. Γιατί. Μια χαρά. Αν δεν έχετε πρόβλημα εσείς, εμείς δεν έχουμε κανένα. Κανένα. Και τον Αύγουστο στην πρώτη αγωνιστική θα έρθω μέσα στην Τούμπα και θα σε ξανακερδίσω με κανονική ομάδα. Θα το λύσω τον μπαν. Θα μείνει με 9 παίκτες. Θα το λύσω τον μπαν. Θα το λύσω τον μπαν. Ήδη το έχω λύσει. Τι ακούσαμε, ρε. Τι ζούμε. Δανεισμός με αγορά με οποιον αγορά. Κράτα σε αυτό. Κράτα να καλύψει. Ο Καλπαζίδης να σας πει τι να πείτε την άλλη φορά. Για το ξενοδοχείο. Να μας πει τώρα που ανοίγει η σεζόν. Δεν ξέρω ούτε με ξέρει. Μπορεί να κάνει τίλο Καλπαζίδης. Ούτε που με νοιάζει εμένα. Ούτε τον ξέρει, τον ξέρει ο Ιβάν, δεν πειράζει. Ο Ιβάν ξέρει πάρα πολύ κόσμο και ούτε με νοιάζει επίσης ποιος ξέρει ο Ιβάν. Εντάξει. Εγώ αυτά που λέω κάθε φορά είναι η δική μου προσωπική σωστή, λάθος, ταπεινή, βαρισίματη άποψη. Χρόνια πολλά σήμερα στον Πέτρο και στον Παύλο. Χρήσανθε. Στους φίλους χρόνια πολλά στον Παύλο Γκαρσία. Παυλάρας. Παυλάρας. Είναι έτοιμος για την πρώτη ομάδα. Γερός και δυνατός. Βάλ τη συνέντευξη να την ακούσουμε. Όχι. Όχι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σου εορτάζονται σήμερα, 29 Ιουνίου, να το πούμε και αυτό έτσι για να είμαστε και λίγο τυπικοί. Ο φίλος σου 6.970 ναι, Στέλιο, μάλιστα. Δεν είπε μόνο για Βρυξέλλες, είπε ή δεν είσαι στα payroll. Για να δεις πόσο ξεφτυλισμένος είναι ο συγκεκριμένος. Όχι, γιατί λέει για υπομονή, για payroll. Δεν για payroll. Για payroll. Σε ρωτάει. Με τον βουλευτή. Με πριν, τον δεν είμαι ούτε σε payroll, ούτε δεν δεν το διάβασα το μήνυμα, τώρα το βλέπω. Σε ρωτάει. Με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε, φίλε. Οπότε τα payroll, να τα πεις αυτούς που είναι στα payroll. Δεν είναι ενημερωμένος. Γιατί εμείς δεν είμαστε στα payroll. Άλλοι είναι στα payroll, αλλά είσαι τόσο παραπληροφορημένος που έπεσε σε λούμπα, φίλε. Αυτά τα payroll πού βρίσκονται, ρε παιδιά, να βρω κι εγώ ένα. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη έχει πολλά κόστα πάντως, να ξέρεις. Έχει όντως. Πάρα πολλά. Πω. Και δεν είναι αριανοί αυτοί που είναι στα payroll. Είναι άλλες ομάδες. Είναι αριανός. Ολυμπιακοί, Παραθηναϊκοί. 4-2-2-2 ρωτάει. 4-2-2-4-2, ναι, όντως. 4-2. Ρωτάει. Ναι. Τα πούμε για παλιά. 6-9-79, μάλλον. Μάλιστα. Καλημέρα, για γυναίκες κάνει. Κώστα. Ορίστε. Για γυναίκες θα το πάρουν οι γυναίκες και θα το πάρουν δώσουν και θα δώσουν στους άντρες. Θα το δώσω στον Λάκη. Σε ποιον? Μην στο Λάκη, στο Μάκη, ναι. Έτσι. Στο Σάκη, στον Τάκη. Να το δώσουν σε. Στον Κωστάκη. Σε όλους αυτούς, ναι. Λοιπόν. Ας κινήσω εγώ, Χρήσανθε. Δεν θέλω και πολλή ώρα. Δεν θα ξαναπιάσουμε την κουβέντα. Αυτό με το στη ΣΥΡΙΖΑ, τα ράτε, τη ρετάτε, τι σημαίνει.
Τι, ποιος, πού? Δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Ούτε εμείς. Το 6970 πάλι. Τι? Με στο ΣΥΡΙΖΑ δράτες, δεν είναι εδώ, την πετάτε. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Δεν ξέρω, με φίλε. Τώρα αρχίζεις και είσαι σοβαρός ακροατής 6970. Ναι, λοιπόν. Αλλά δεν κατάλαβα τι εννοείς. Δεν θα ξαναπιάσω το θέμα από την αρχή, από το περσινό καλοκαίρι αυτό κτλ. Τα έχουμε πει. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα του Σταύρο, δεν τον ακούσατε. Με δύο λόγια, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά ανοιχτά θέματα, γιατί σας διάβαζα και την Παρασκευή, σας είπα ποια συμβόλαια λήγουν το 21, δηλαδή σε ένα χρόνο. Είναι πάνω από 7-8 συμβόλαια πρωτοκλασσά των παιχτών. Okay. Στο χθεσινό μάτς, είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, Χρήστα και Κώστα, όσοι με ακούνε, γιατί από τον Δεκέμβριο-Γενάρη λέω σχεδόν με κάθε ευκαιρία ότι ήταν σκάνδαλο που δεν έπαιζε ο Στόχ και έπαιζε ο Μπίσεσβαρ τόσα πολλά παιχνίδια. Ο Στόχ λοιπόν χθες ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, με διαφορά από τον δεύτερο. Εντάξει, κάθε παλιά του, είτε στημένη μπάλα, είτε πάσα, είτε σέντρα, ήταν σχεδόν συστημένη. Δεν ξέρω εγώ αν ο Στόχ θα μπορούσε να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα αν έπαιζε βασικός. Ενδεχομένως και όχι. Αλλά το ότι ο Στόχ ήταν χθες μόλις το πέμπτο παιχνίδι του στη φετινή Super League, πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω και ούτε πρόκειται να το χωνέψω ποτέ. Απλά πρέπει να συνυπολογίσει πάνω στο Στόχ ότι, χωρίς να αφιβάλλω γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει το παιδί, ότι ο παίκτης που είχε στην πλευρά του νομίζω ήταν λίγο χειρότερος από ό,τι θα μπορούσα να είμαι εγώ. Ο Αμπούμπα δηλαδή, που τον έβαλε. Και στο Καραϊσκάκι ο Στόχ με το που μπήκε. Εντάξει, και φάουλ έκανε σωστό και κόρνερ παραλίγο θα έμπαινε γκολ. Σημείωσα ότι δεν το έχω παρακολουθήσει το παιδί. Απλά πρέπει να συνυπολογίσετε και αυτό. Πάντα έχει σημασία ένας καλός σίγουρα παίκτης όπως είναι ο Στόχ και ποιον έχει εκεί πέρα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, Χρήστανθε, το να έχει ο Στόχ και να παίζει 3 μάτς στην κανονική διάρκεια και 2 στα play-off, εντάξει, είναι άνω ποταμών. Και νομίζω άλλα ότι εξέθεσε τον Φερέιρα. Αλλά άμα ήταν εκεί πέρα ο Ρόουζ, γιατί όσο ήταν ο Ρόουζ ο Στόχ δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο μέχρι να πάει ο Ρόουζ στα στόπερ. Αν ήταν ο Ρόουζ και τα λοιπά, γιατί όλα τα έκανε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μπα, τα περισσότερα τουλάχιστον ο Στόχ. Απλά σου λέω ότι πρέπει να το συνυπολογίσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ ότι ήταν ένα παιδί δύο μέτρα το οποίο ήταν χθες στα 40 δευτερόλεπτα, πιάνει την μπάλα με το χέρι. Και μόνο αυτό δείχνει που ήταν ο Αμπούμπα χθες. Απίστευτο. Στα 40 δευτερόλεπτα απίστευτο. Έπιασε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή και έδωσε πέναλτι. Και στα επόμενα 15 λεπτά ήταν χαμένος τελείως. Και μετά τον βάζει δεξί μπακ και είναι ό,τι να είναι πάλι. Τέλος πάντων. Εγώ ξέρω συνέχισε. Ότι αν είχε ο Στόχ φέτος στο πρωτάθλημα 22 συμμετοχές μέχρι τώρα, θα είχε 6 γκολ και 10-11 assist. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Εντάξει, θα μπορούσα και να στοιχηματίσω για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Δεν γίνεται να έχει τη χρονιά αυτή ο Μπίσεσβαρ, ο Λιμιός να έχει πάνω κάτω αρκετά, τους τελευταίους μήνες να είναι στα κάτω και ο Στόχ να είναι από τους 18 της αποστολής ο 19ος. Δεν έχει καμία λογική από όπου και να το πιάσεις. Πάμε παρακάτω. Ο Σβιντέρσκι πιστοποίησε αυτό που έδειξε και στο Καραϊσκάκι, ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Ακπομ. Εντάξει, ανεξάρτητα αν έχασε 2-3 γκολ που θα μπορούσε να τα βάλει, ειδικά η σέντρα στο δεύτερο μήχρονο του Στόχ που τον βγάζει μόνο του στη μικρή περιοχή και πιάνει ένα σουτ. Κάτι σαν αεροπλανικό, σαν γυριστό κάπως. Στην κίνηση πήγε να το κάνει. Εντάξει. Δείχνει να είναι σε καλύτερο φεγγάρι ο Σβιντέρσκι, από τον Ακπομ τουλάχιστον. Δεύτερο μάτς και πάλι βασικός ο Τζόλης, δεν είχε την ορμή που είχε στο Καραϊσκάκι, αλλά δεν έκανε και κάποιο λάθος να εκθέσει την ομάδα. Μια χαρά ήταν και ο μικρός. Είχαμε και τον τυπούτο του Τσιγκάρα. Το είχαμε προβλέψει το ΠΑΟΚ 24 χωρίς να ανακαλύπτουμε την Αμερική, γιατί όταν λείπει και ο Μίσης και ο Αγκούστο και ο Έλκα Ντουρί και ο Πέλκας, ήταν λογικό ότι ο Τσιγκάρας θα έκανε τον τεμπούτο του. Συγχαρητήρα στο Θεοχάρη, να είναι και αυτός γερός και τυχερός και μυαλωμένος, γιατί πρόκειται για έναν χαφ στα 19 του που έχει όλα τα φόντα να μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Για τον ΠΑΟΚ έχει σημασία η νίκη και μόνο αυτή. Το ότι είδαμε και 5 φάσεις φυσικά καλό είναι. Αλλά με δεδομένου και όπως έγινε στο ΆΚΑ, η ΑΕΚ να μην κέρδιζε τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 3, Τετάρτη βράδυ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα, την κερδίζει και πάει στο συν 6 και τελειώνει το παραμύθι. Εντάξει. Παρά το μείον 7, ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρεθεί ξανά στο συν 6 από την ΑΕΚ, η οποία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ. Ουδέποτε εγώ πήρα την εμπιστοσύνη μου από την ομάδα ότι είναι καλύτερη μετά τον Ολυμπιακό. Και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Άρη, ούτε με την ΑΕΚ, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με τον Όφη. Τετάρτη βράδυ λοιπόν να μιλάμε για το συν 6. Νομίζω είναι πολύ
εφικτός στόχος από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται να πάρει τη δεύτερη θέση χωρίς να χρειάζεται από το ΚΑΣ η επιστροφή βαθμών. Δεν χρειάζεται να έχει ο κόσμος και άλλη αγωνία. Ας είναι η αγωνία στο ΚΑΣ μόνο για την ηθική δικαίωση του ΠΑΟΚ ή όχι. Εντάξει, γιατί νομίζω αν ο ΠΑΟΚ ξεφύγει Τετάρτη βράδυ με συν 6, δεν χάνει τη δεύτερη θέση από την ΑΕΚ. Και μετά να δει ο ΠΑΟΚ με πιο καθαρό μυαλό και σαφώς περισσότερη ηρεμία, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας, μπορεί ο κόσμος χθες να μην έδειχνε ιδιαίτερα ζεστός για το παιχνίδι, αν μιλούσε με 2-3 ώρες πριν. Νομίζω όμως όλοι κάθισαν στις τηλεοράσεις στις 7 και 4. Εντάξει, και αν ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Άρη των χιλίων προβλημάτων, η γκρίνια θα μεγάλωνε και δεν ξέρω πού θα έφτανε. Σημαντική λοιπόν η νίκη, να έρθει και την Τετάρτη η νίκη, να τελειώνει η ιστορία, γιατί συμβόλαια λήγουν, συμβόλαια θα λήγουν το 2021, δανεικοί πρέπει να αξιολογηθούν και να γυρίσουν πίσω, πρέπει να υπάρχουν πωλήσεις, ενδεχομένως να γίνει προσπάθεια και για μείωση συμβολέων. Γενικότερα, αν αρχίσω τώρα να σας αναφέρω μία-μία την περίπτωση, μιλάμε για τουλάχιστον 30 ανοιχτές υποθέσεις, χωρίς να βάζουμε μέσα τις μεταγραφικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Άρα λοιπόν, καλό είναι να διατηρηθεί αυτή η όποια ηρεμία, γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος και έχει κάθε δίκιο να μην είναι ευχαριστημένος από τον φετινό ΠΑΟΚ. Αλλά θα ξαναπώ ότι δεν πρέπει να βγάζουμε από το μυαλό μας όσα έγιναν φέτος τη φετινή χρονιά, χωρίς να αποτελεί τη βασική αιτία που ο ΠΑΟΚ δεν είναι φέτος πρωταθλητής. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, όσο καλή μπάλα και να παίζει τους τελευταίους μήνες, δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι βοήθεια πήρε από τους διαιτητές στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Εντάξει, κάτι ΒΑΡ με Τρίπολη, με Όφη, αυτό εντάξει, μια χαρά, θρύλο λέει, προχωράμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλη την αναστάτωση που προήρθε στον ΠΑΟΚ από την υπόθεση με την Ξάνθη, που ήταν πολυδιοκτησία, τελικά έγινε κυριαρχική επιρροή. Και δεν έχει πάρει, Χρήσανθε και Κώστα, ο ΠΑΟΚ ούτε ένα τρίποντο χάρη στη διαιτησία. Τους βαθμούς που έπρεπε να χάσει, καλώς τους έχασε. Και μπράβο στις ομάδες που τον κέρδιζαν ή δεν τον άφησαν να κερδίσει. Όπως ο Άρης στην κανονική διάρκεια, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, και ο Ολυμπιακός. Πήρε τρίποντο. ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Είναι καθαρό επιθετικό φάουλ και δεν το δίνει. Στο 2-1. Μάλιστα. Αυτό το θυμάμαι πολύ. Ωραία. Έτσι. Αυτά εν ολίγης. Εντάξει, είχαμε χθες αποκάλυψη το ΠΑΟΚ 24 ότι σκέφτονται να ανανεώσουν το συμβόλαιο στον Άμρου Άρντα. Δεν το είχα προβλέψει ποτέ αυτό το πράγμα. Στο είχα πει. Δεν το είχα προβλέψει ποτέ. Ξέρεις γιατί? Για να μην τον πάρει ο Άρης. Κάτι τέτοιο άκουσα, όντως. Δεν είναι πλάκα τελικά. Αν δεν τον ανανεώσει, θα τον πάρει ο Άρης. Ναι. Ναι. Τι είναι? Όχι, ναι, λέω. Δεν ξέρω. Το αποκαλύπτει η εκπομπή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό, ξέρω. Γι' αυτό θα τον κρατήσεις. Εγώ αυτό που έλεγα από πέρσι το καλοκαίρι και μέχρι στιγμής δεν έχω αλλάξει άποψη, γιατί δεν αλλάζω και εύκολα. Εγώ δεν θέλω να δω τον Άρντα ξανά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Εγώ, σαν Στέριος. Δεν αποφασίζω βέβαια εγώ. Αν κρίνουν ότι ο Άρντα μπορεί στην έκτη ευκαιρία που θα του δοθεί να είναι αυτός που πρέπει και να βοηθήσει την ομάδα, καλό σας έρθει. Αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν αλλάζει ως επιτοπλίστων, δηλαδή αλλάζει μέχρι τα 14, 15, 16, 17, όταν ενηλικιωθεί και μετά αλλάζει, νομίζω, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, δηλαδή να γίνει καλύτερος ή χειρότερος, κατά 10-15%. Άνθρωπος να αλλάξει πετσί και χαρακτήρα στα 25, στα 30, στα 35. Δεν υπάρχει. Θεωρώ εγώ. Άρα θεωρώ ότι αν ο Άρντα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, απλά θα περιμένουμε νομοτελειακά το πότε θα ξαναφύγει. Αν στον ΠΑΟΚ, ξαναλέω, πιστεύουν ότι με την ανανέωση του συμβολέου του Άρντα, τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί δανεικός ή όχι, ή θα παίξει στον ΠΑΟΚ, αλλά αν θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει ο Άρντα. Ο Αρντάρα. Καλώς να ορίσει. Πεχτάρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μακάρι σε 5-6 μήνες, 7, να εκτεθώ και να λέω είχα λάθος που έλεγα ότι ο Άρντα δεν μπορεί να βοηθήσει και μπράβο στον Αιγύπτιο. Δεν έχω κανένα θέμα απολύτως. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε πολλή ανάλυση στο χθεσινό μάτς, ούτε ο κόσμος του ΠΑΟΚ χρήσης να δίνει στους δρόμους επειδή κέρδισε τον Άρη. Εγώ διακρίνω μια τσατίλα, γιατί όντως θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πετύχει ένα μεγαλύτερο σκορ της τάξης, να σου πω, του 1-4, του 2-5, γιατί και ο Άρης είχε ευκαιρίες και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δεύτερο μήχρονο ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο. Έκανε ευκαιρίες, δεν μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Αλλά για να το κλείσω, η δουλειά έγινε και πάμε να γίνει και η επόμενη για να τελειώσει και αυτή η ιστορία με τα play-off και την προσπάθεια της ΑΕΚ από το πουθενά να βγει δεύτερη και να παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικός, γιατί με μία νίκη σε νοκάουτ παιχνίδι
μπορεί να είναι και στην έδρα του ΠΑΟΚ ενδεχομένως, αν σταθεί τυχερό στην κλήρωση, ο ΠΑΟΚ να καβαντζώσει τους ομίλους του Europa League. Απλά με μία νίκη στις 25-26 Αυγούστου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν η ομάδα πρέπει να παραμείνει απερίσπαστη. Έχει πολλά προβλήματα να διαχειριστεί ο Φερέιρα. Οκ, okay, αλλά υπάρχει το υλικό. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ με 13χρονα παιδιά, ούτε 15χρονα. Και ακόμα και τώρα έχει επιλογές στον πάγκο του Φερέιρα. Να κοιτάξουν λοιπόν να καθαρίσουν την ΑΕΚ την Τετάρτη και να δουν πόσους βαθμούς χρειάζεται για να τερματίσει ο ΠΑΟΚ με περισσότερους βαθμούς από την Ένωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μετά τη μία θα σας πω για Άρη. Υπάρχουν αρκετά θεματάκια. Να σας πω για ποιοι παίκτες θα παραμείνουν και ποιοι παίκτες ενδεχομένως να μείνουν έστω με ένα συμβόλαιο 15 ακόμα ημερών για να παίξουν στα play-off. Ποιοι θα φύγουν σίγουρα και ποιοι είναι στη διαδικασία της ανανέωσης επέκτασης του συμβολέου, δηλαδή για Ματί, για Κουέστε και Γκάμα, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά το break, γιατί σίγουρα ο Άρης θα πρέπει στα υπόλοιπα 6 παιχνίδια, μπορεί να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσει ένα αξιοπρεπές σύνολο στα μάτς που απομένουν, γιατί είδαμε και χθες και το δήλωσε και ο Φερέιρα, ο κάθε αντίπαλος για τους δικούς του λόγους επιδιώκει μια μεγαλύτερη νίκη από ό,τι θα μπορούσε να πετύχει θεωρητικά πάντα με ένα πλήρες ρόστερ απέναντί του, γιατί σε κάθε περίπτωση το σκορ μένει και περάσουν 5 χρόνια θα λέμε ο Άρης κέρδισε 4-2, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 0-2. Αυτά θα υπάρχουν. Ιδιοφύλος που είμαι και το 14ο διπλό κτλ. Αυτά λοιπόν υπάρχουν και γράφονται και κανείς δεν θυμάται αν έπαιζε ο Άρης στην Ευκαρπία παράδειγμα με τον Ηρακλή τότε με 9 παίκτες. Σημασία έχει ότι έφαγε 6. Και αυτό λένε ακόμα οι Ηρακλήδες, ότι έφαγε 6. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική διαχείριση από τους ανθρώπους του Άρη στο πώς η ομάδα θα παραταχθεί στα τελευταία 6 παιχνίδια, άσχετα αν υπάρχουν δικαιολογίες και θα τα πούμε και μετά. Ωραία. Έχω ερώτημα που ξεχάσαμε να πούμε τους διαιτητές. Τα παίρνω χρονικά. Παναθηναϊκός Άρης, Άγγελος Ευαγγέλου. Ντροπή. Μόνο η ξεφτύλα. Χρήστος Ακρίβος. Αντώνης Καρατζίκας, η βοηθή. Αθηνών και οι τρεις. Μαλούτας Δημήτριος. Παναθηναϊκός Άρης, τρεις διαιτητές από Αθήνα. Έχεις και Μαθία, ρε φίλε, τον τέταρτο. Τον Μαλούτα. Μαλουτά. Ευχαριστούμε. Παπαπέτρου, διαιτητής ΒΑΡ. Αθηναίος κι αυτός. Και ο Ιορδάνης Αψόγλου, assistant. Για να μην πληρώνω εμπορικά. Αθηνών κι αυτός. Στη Θεσσαλονίκη δεν βάζει ένα ψωμί. Αλλά ο παρατήρητη, Χρήστα, ο παρατήρητη, αυτά τα λες, είναι τον Πειραιά. Ο Νικόλαος Αγαδάκος. Λες να είναι σχέση με τον Αγαδάκο. Το... μπορεί να κάνει αδερφό. Λοιπόν, θρύλεθε, στο Άρη Σάγκε δεν βάλανε Θεσσαλονίκιου. Έλαντε. Για να μην πληρώνω διπορικά. Πάω Κάεκ. Μάρκο Ντιμπέλο, Ιταλία. Αλεσάνδρο Τζιαλατίνο, Ιταλία. Τζιαλατίνη. Τζιάκομο Παγκανέζη, δεύτερος βοηθός. Δημήτρος Καραντώνης, Μαθίας, ο τέταρτος. Διπλάρα. Πιέρο Τζιακομέλη. Σφαγή, ξέρεις ποιος είναι ο Καραντώνης. Άρη Σάικ, που δεν είναι στα δύο πέναλτι στον Άρη. Διαιτητής ΒΑΡ, ο Πιέρο Τζιακομέλη από την Ιταλία. Και ασίστα ΒΑΡ, η αγαπημένη του Χρύσανθου, η Χρυσούλα Κουρομπίλια, Δυτικής Αττικής. Σπυρόπουλος, τέταρτος στο μάτς αυτό και... Στο αδιάφορο Ολυμπιακός Όφη, θα πω μόνο το διαιτητή, βαριέμαι να πω τα υπόλοιπα, είναι ο Γιώργιος Βρέσκας Πιερίας. Παλικάρι. Αυτά και με τους διαιτητές, δεν έχουμε καμία εκκρεμότητα. Τελευταία ανανέωση για μηνύματα, δεν έχουμε ούτε μηνύματα εκκρεμότητα. Διαγωνισμός τρέχει από το Arena Rapid Costa FM κοινό όνομα τεπώνυμο στο 54-222. Τι κερδίζουν οι φίλοι, ο τυχερός μάλλον σήμερα. Κερδίζουν μια συσκευασία η οποία θα τους βοηθήσει να είναι ανεβασμένη. Όλη την εβδομάδα. Παιδιά, μιλάμε και για συμπλήρωμα διατροφής, εντάξει. Πρέπει να το λέμε, Κώστα. Δεν είναι μόνο για τις σεξουαλικές επιδόσεις. Είναι γενικότερα και συμπλήρωμα διατροφής. Ευεξία και ενέργεια σε υπερανεβάζει, γιατί όχι απλά σε ανεβάζει. Σε υπερανεβάζει. Το ανέβασμα έχει σχέση με το ανέβασμα γενικότερα του οργανισμού και αν είσαι καλά και αυτά ανεβαίνουν όλα. Κυκλοφορεί το αίμα, να το πούμε έτσι. Έτσι. Και ιατρικά. Κυκλοφορεί το αίμα πιο πολύ, πιο γρήγορα, η καρδιά χτυπάει πιο γρήγορα. FM και ενώνυμα τεπώνυμο 54222. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Η Ιντερβέτερ ήταν μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Υπηρεσία Cashout, live streaming, επίσημος χορηγός ελληνικής Super League. Η Ιντερβέτερ που συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής, πρωτοπόρο στο διαδίκτυο, προσφέρει τις υπηρεσίες στην Ελλάδα από το 97, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Θα σας πούμε, επαναλαμβάνω, έχουμε πολλά στο ρεπορτάζ του Άρη για να σας μεταφέρουμε και φυσικά και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα. Να πω λίγο πριν ξεκινήσει ο Χρήστανθος, ναι, να
αναλύτε θέματα του Άρη που είναι. Να πούμε χορηγούς πρώτα. Ναι, να τα πιστά. Ωραία, πάμε. Ποτοπία Θράκης. Ποτοπία Ινοπία Θράκης. Μαζί μας με θρακιωτικό ούζο 7. Μαλακό γλυκόπιωτο ούζο με απαλό άρωμα. Παράγεται με την παραδοσιακή θρακιωτική συνταγή. Κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκιά γεύση του. Θρακιωτικό τσίπριο Αιωθινών. Κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης. Από τρεις ποικιλίες σταφυλιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προσεκτικά επιλεγμένο από αμπελόνες του Παγκαίου και της Μαρόνιας με ή χωρίς γλυκάνισο. Ή πια χθες ένα αλήθεια τσιπουράκι το μεσημέρι, φίλε. Πραγματικά κατεβαίνει. Όχι, πάγω και τα λοιπά. Σιγά σιγά, πολλές ώρες και τα λοιπά. Σε τέτοιο σημείο που δεν πήγα ούτε στο γήπεδο μετά. Που ζαλίστηκε. Που ζαλίστηκε. Όχι, έκανα για να είμαι ήρεμος την ώρα του αγώνα γιατί ήξερα τι θα ακολουθήσει. Μαζί μας είναι και τα For All Costa, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φυσικά. Με δωράρες, 50 μεγάλα δώρα, με μεγαλύτερο όλων, το Peugeot 208. Αρκεί να πάρετε ένα καφεδάκι από τα For All, ένα energy drink. Πήρα οποιοδήποτε. Πήρες. Πήρα Baroness. Τον Baroness. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραία. Και μπαίνετε στην κλήρωση για να συμμετέχετε φυσικά στις κληρώσεις. Και. Η πίτσα Mr. Gold από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας με ένα τηλεφώνημα στο 2310-62-85-86. Εννοείται πως έχει η πίτσα Mr. Gold όλα τα συναφή που πρέπει να έχει μια πιτσαρία που ψεύδει τον εαυτό της. Σαλάτες, καλτσόνι, πενιρλί, μακαρονάδες. Αλλά και πιάτα ημέρας. Αλλάζει το μενού κάθε ημέρα από 2,80 ημερίδα. Να μην τα ξαναλέμε. Ρωτήστε τα παιδιά τι έχει το σημερινό μενού. Αν δεν θέλετε να φάτε πίτσα, μακαρονάδα, καλτσόνια κτλ. Κτλ. Καλό είναι να τρώμε κανένα λαδερό που και πού. Πού και πού. Λοιπόν, πριν φασολάκια έχω σήμερα. Πριν ξεκινήσει, καλησπέρα στον Βαγγέλη, ο οποίος έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα στην παρέα. Βάλτε με στην κλήρωση γιατί είμαι πολύ στα κάτω μου. Καλημέρα, καλησπέρα και στον Ανέστη. Παοκάρα, βάλε με στην κλήρωση το μήνυμά του. Καλησπέρα και σε άλλο Βαγγέλη. Χαμός γίνεται, ο Βαγγέλης πουλάει στο Arena Radio. Γεια σας Βαγγέλη. 693. Έχετε ακόμα, πόσο έχετε, 50 λεπτάκια να μπείτε στην κλήρωση για ένα κουτάκι Arena Rapid FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54222. Ωραία. Με δύο τρόπο θέλετε και τα μηνύματά σας. Ένα, να απαντήσω μόνο Χρήσανθε, ναι, στα γρήγορα. Ο Γιώργος γράφει, αν μπορώ να το διευκρινίσω, αν μέχρι αύριο είναι η αμοιβαία επέκταση του ένα μήνα. Εντάξει, είναι μέχρι τις 36, δηλαδή μέχρι αύριο. Και ο Πάκο έχει δύο θέματα ανοιχτά. Ένα είναι του Βιερίνια, που δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Και το άλλο είναι του Μαωρίσιο, που ίσως να υπάρχει και θέμα, να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το θέμα και αν ο Βραζιλιάνος δεχθεί με κάποια χρήματα που δεν θα είναι και λίγα, να παίξει ακόμα 20 μέρες, γιατί είναι σε μια θέση που ο Πάκο έχει θέματα, αφού είναι εκτός και ο Μίσιτς και ο Αγκούστο και ο Πέλκας ακόμα είναι στα πιτς. Αυτά. Να πιαστώ από το τελευταίο του Στέριου για τους δύο παίκτες. Ο Άρης έχει την κακή συγκυρία. Φέτος που έχει γίνει όλο αυτό που έχει γίνει με κορονοϊό και επεκτάσεις και τα λοιπά, να έχει 14 συμβόλαια τα οποία λήγουν. Είναι γκαντέμις πάνω σε αυτό το κομμάτι, χωρίς καμιά αμφιβολία, γιατί αν γινόταν ακριβώς το ίδιο πράγμα πέρσι, δεν θα είχε κανένα απολύτως ζήτημα και θέμα. Τώρα όμως υπάρχει ζήτημα και θέμα που έγινε μεγαλύτερο από τη στιγμή που η ομάδα δεν προκρίθηκε στον τελικό, γιατί αν είχε προκριθεί στον τελικό, υπήρχαν συμφωνίες για τους ποδοσφαιριστές για να παραμείνουν μέχρι και τον τελικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι έχουν και πριν κατάκτηση του τροπέου στα συμβόλαιά τους, οπότε είχαν και ένα διπλό κίνητρο. Από τη στιγμή που η ομάδα αποκλείστηκε, αυτομάτως δημιουργήθηκε το ζήτημα για το αν αξίζει να διαθέσει ο Άρης ένα ποσό κοντά στα 200-250 χιλιάρικα για να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές για άλλο ένα μήνα στο ρόστερ, όχι στον καθένα, 200 έτσι, σύνολο. Είναι δεδομένο ότι η απόφαση είναι ότι δεν θα τα διαθέσει τα χρήματα αυτά, όπως είναι δεδομένο ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, έστω για αυτές τις 19 μέρες, αν βάλουμε 19 δεν είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική, για αυτές τις 20 μέρες λοιπόν, δεν θέλουν και αυτοί να παίξουν τζάμπα. Είναι φυσιολογικό νομίζω και από την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος ο Άρης στα τελευταία 6 παιχνίδια να μην έχει ποδοσφαιριστές για να συμπληρώσει για το ρόστερ του ακόμα και ενδεκάδας θεωρητικά. Γι' αυτό από σήμερα υπάρχει μια σειρά επαφών με διάφορους ποδοσφαιριστές. Καταρχήν, και θα σας πω αργότερα για Ματί, για Γκάμα και Κουέστα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους τρεις, και κατά δεύτερο λόγο για αυτούς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στο πλάνο της ομάδας για την επόμενη σεζόν, αλλά
θα του ζητηθεί και ήδη από το πρωί γίνονται αυτές οι επαφές. Ζητάνε από τους ποδοσφαιριστές να μείνουν για τις 15-20 μέρες ακόμα με μια επέκταση του συμβολαίου τους μέχρι τις 20 Ιουλίου. Αυτό συμβαίνει βέβαια γιατί η FIFA, αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τον Άρη, αφορά τους πάντες, ενώ αρχικά είχε πει ότι θα υπάρξει αυτόματη επέκταση των συμβολέων, μόλις φτάσαμε στην ουσία του πράγματος, βλέπετε ότι αυτόματη επέκταση δεν υπάρχει, γιατί πάρα πολύ απλά θα ήταν και όχι αντισυνταγματικό, αλλά κόντρα στα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Δεν γίνεται κόντρα στο νόμο που διέπει έναν εργαζόμενο να τίθεται ζήτημα για την επέκταση του συμβολέου του από μόνο. Δηλαδή από μόνη του η ομάδα να επεκτείνει ένα συμβόλαιο. Είναι εργαζόμενος ο ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί κάποιος να του επιβάλλει και να του πει επειδή η FIFA θέλει έτσι. Α, όχι, δεν με νοιάζει. Εκεί που έλεγε 30 Ιουνίου το συμβόλαιο, θα λήξει 20 Ιουλίου. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό και πρέπει να το σεβαστούμε όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων. Βλέπετε ότι από το σύνολο των ομάδων κάποιοι παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια φεύγουν, κάποιοι άλλοι μπορεί να μείνουν. Στον Άρη όμως είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα γιατί λήγουν πάρα πολλά συμβόλαια και σε συνδυασμό με το μπαν που υπάρχει από τον Ιανουάριο δεν μπόρεσε το Γενάρη να ανεβάσει και 4-5 πιτσιρικάδες, να βάλει τώρα αυτούς να παίξουν και να τελειώνει η υπόθεση. Ο Άρης λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει 10 συν 1 συμβόλαια διαθέσιμα. Ο ένας είναι ο Φετφατζίδης που και αυτόν πλέον δεν θα πρέπει να τον υπολογίζουμε. Είναι στη διαδικασία του να πάει στα Εμιράτα. Και παιδιά, για όσους λέτε γιατί δεν τον έβαλε με τον ΠΑΟ κτλ., δεν θα διακινδυνεύσει. Ναι, ρε παιδιά. 1.700.000 ευρώ συν 500, 2,2 εκατομμύρια ευρώ για ένα αδιάφορο βαθμολογικό παιχνίδι, όσο και αν το γόητρο. Ναι, είναι Άρης ΠΑΟΚ, ναι, τρελαίνεστε που χάσαμε. Ναι, υπάρχει αυτό πάντα στα Άρης ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά δεν γίνεται να λειτουργεί μια ομάδα με βάση το θυμικό του οπαδού. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα το διακινδυνεύσεις. Όπως δεν θα παίξει ο Φετφατζίδης ούτε την Παρασκευή. Την Τετάρτη, συγγνώμη. Με το Παναθηναϊκό και πιθανότατα την Παρασκευή να τελειώσει και τυπικά το θέμα της μεταγραφής του στους Άραβες. Ήδη τον κράτησες τον Ιανουάριο που δίνανε περισσότερα λεφτά τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο δίνανε 2 συν 502,5 με τα μπόνους πήγαινε. Τότε θα ήταν λάθος να τον δώσεις. Τώρα φτάνεις 1,7 μπραφ. 1,68 για την ακριβή. Είναι 1,680. Δεν ξέρω το 20 άρικο γιατί το τρώνε. Αλλά αυτή είναι η συμφωνία. Συν ο Άρης σίγουρα 250 με 300 χιλιάρικα γιατί αυτά τα μπόνους είναι αν θα βάλει, αν θα παίξει 5 μάτς κτλ. Αυτά νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαια. Εκ των συγκλονιστικού απρόπτου. Και μπορεί με τα μπόνους του, με τα γκολ, με διάφορα τέτοια που έχουν βάλει μέσα που βάζουν σε αυτές τις περιπτώσεις, να φτάσει ακόμα και τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται να το διακινδυνεύσεις σε παιχνίδια χωρίς να έχεις βαθμολογικό ενδιαφέρον τα συγκεκριμένα ποσά και νομίζω ότι καλά έκανε και δεν τον έβαλε ούτε χθες. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, σόρψη διακόπτω, πάλι για 10 δεύτερα. Συμπτωματικά, τώρα που μιλάμε για αυτό το θέμα και ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, μπήκε στο ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Δημήτρη Τορμπατζόγλου και εξηγεί τι γίνεται με Βιερίνια και Μαωρίσιο. Εντάξει. Ωραία. Και αναλύει την κάθε περίπτωση. Ωραία. Να μην τρώω το χρόνο του Χρύσανθο. Ωραία. Ας τα πούμε, και μετά. Ναι. Συνέχισε. Πάω στους παίκτες λοιπόν. Υπάρχουν λοιπόν οι δύο κατηγορίες παίκτων που σας είπα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει καλός ή κακός κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε δεν υπολογίζονταν είτε οτιδήποτε άλλο που αναγκαστικά θα παίξουν. Ο Δελιζής δεν παίζει βέβαια την Τετάρτη γιατί είναι τιμωρημένος. Θα επιστρέψει την Κυριακή. Αλλά εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης υπάρχει ο Έμαν που έχει συμβόλαιο, ο Ρόουζ, ο Σάσα, ο Ντουάρτε, ο Σούντγκρεν, ο Μπακούτσης, ο Μπακαλιάνης. Πώς είναι αυτή που είπα Κώστα, 7. Ο Μαντσίνη, 8. Ο Μαρτίνες, 9. Ξεχνάω κανέναν. Με συμβόλαιο. Με ρωτάς. Προσπαθώ να θυμηθώ. Ο Βένος, ο Κούης. Όχι, ξάμα με συμβόλαιο, με συμβόλαιο, με συμβόλαιο, με συμβόλαιο. Μπορεί να ξεχνάω κανέναν ακόμα. Ο Δελιζής έχει συμβόλαιο 10, ο Φετφατζίδης έχει συμβόλαιο 11. Νομίζω ότι αυτή είναι με τα συμβόλαια, εκτός αν ξεχνάω πραγματικά κάποιον ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και έπειτα, τώρα ο Άρης θα έχει σίγουρα το Διαμαντόπουλο, ο οποίος θα επεκτείνει, έχει συμφωνήσει για επέκταση του συμβολέου του για ακόμα 20 ημέρες. Άρα έχουμε σεντερφόρ. Θα έχει κατά πάσα πιθανότητα τον Τζιλιγκύρη,
ο οποίος θα επεκτείνει το συμβόλαιό του. Θα έχει κατά πάσα πιθανότητα τον ΜΠΑ, ο οποίος θα επεκταθεί ο δανεισμός του για ακόμα 20 ημέρες για τον ΜΠΑ. Οπότε καλός ή κακός θα έχει 11-12 σίγουρους ποδοσφαιριστές για να παίξουν την Τετάρτη. Θα γίνουν πολύ ευκολότερα τα πράγματα. Δεν θα έχει τον Τιγκινί. Παρόλο που του έχει γίνει η πρόταση, δεν το βλέπω θετικό και χθες χτύπησε στην προθέρμανση. Δεν θα έχει τον Τιγκινί. Μάλλον δεν θα έχει ούτε τον Ιντέγε, ο οποίος έκανε και τη βόλτα, του χαιρέτησε κτλ. Από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαια εννοώ. Δεν έχει σίγουρα το Βέλεθ. Ναι, όντως. Δεν έχει σίγουρα το Βέλεθ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι τραυματίας. Δεν θα έχει το Σόουζα γιατί είναι τραυματίας. Οπότε και να το επεκτείνεις δώρο-άδωρο, το να επεκτείνεις το συμβόλαιο του Σόουζα. Και από εκεί και έπειτα. Ποιον θα έχει τελικά? Είπα τους 12 που θα έχει. Και περίμενε. Και υπάρχει Τόνσο, που υπάρχει μια θετική διάθεση για να παραμείνει και αυτός. Και οι τρεις ποδοσφαιριστές που σήμερα θα κριθεί το αν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό τους με τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Αν πάνε καλά τα πράγματα με τις περιπτώσεις αυτές, αντιλαμβάνεις ότι θα έχει 15-16 ποδοσφαιριστές, δεν θα τίθεται ζήτημα πλέον. Γιατί θα είναι ο Κουέστα, ο Ματίγια και ο Μπρούνο Γκάμα. Σήμερα και αυτή την ώρα υπάρχουν τα ραντεβού με αυτούς. Η ουσία είναι ότι ενώ υπήρχε προφορική συμφωνία την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή υπήρξε μια διαφοροποίηση από τους παίκτες με κάτι μπόνους, με κάτι παραπάνω λεφτά που ζητήσανε. Αντιλαμβάνονται οι παίκτες ότι τώρα είναι η στιγμή τους, είναι 29 του μήνα, αύριο λίγη προθεσμία και ο Άρης σου λέει α, πάρω άλλα 30, 40, 50 χιλιάρικα παραπάνω. Υπήρξε μια διαφοροποίηση λοιπόν όσον αφορά τα θέλω των ποδοσφαιριστών. Τώρα που ήρθε ο μάνατζερ και κάτι το χαρτί και να μας πληρώσετε και την εφορία και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα, Κώστα, γιατί πάντα τα λεφτά, ξέρεις, δεν είναι δώσε 200. Δηλαδή, συμφωνώ πόσα θες, 200, πάρα πολύ ωραία. Συμφώνεις και πάνω να υπογράψεις και λέει εκείνη την ώρα ο μάνατζερ, παιδιά, είναι και 30 χιλιάρικα από την εφορία του ποδοσφαιριστή. Που πρέπει να τα δώσετε εσείς. Που σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο πρέπει να τα δώσει ο ποδοσφαιριστής. Αλλά εμείς είχαμε συμφωνήσει να τα δίνετε εσείς. Ναι, βέβαια. Άρα το 200 γίνεται αυτομάτως 230, 240 και γίνεται μια τέτοια κατάσταση. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Και περιμένουμε να δούμε αν τελικά ο Άρης με τον Ματίγια, τον Κουέστα και τον Γκάμα έρθει σε συμφωνία. Ο Ματίγια ζητάει 280 από 130 που παίρνε πέρσι. Ο Κουέστα ζητάει 180 από 100 που παίρνε πέρσι. Και ο Γκάμα ζητάει 350 από 250 που παίρνε πέρσι. Αντιλαμβάνεστε τα ποσά. Εύκολα λέμε κλείστον, κάντον, ράντον κτλ. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του μπακυρίου, γιατί έμεινα πλήρωτος. Τέλος πάντων, εδώ που φτάσαμε και με τον Μπαν και με όλες αυτές τις καταστάσεις, θα δούμε τι θα γίνει με αυτές τις τρεις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Αν κλείσει αυτούς τους παίκτες, τότε και για τα play-off δεν έχει θέμα, γιατί θα έχει 15-16 ποδοσφαιριστές. Οκ, δεν θα είναι ο πλέον ανταγωνιστικός, αλλά δεν θα είναι και σε σημείο εξευτελισμού. Γιατί αν δεν κλείσουν αυτοί οι παίκτες, και που και ο Τόνσο και ο Μπα, όχι, φεύγουμε, τότε θα κατέβεις με 11. Ίσα-ίσα, και αυτό είναι ξεφτύλα. Οπότε περιμένουμε τις δύο αυτές ημέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γιατί όσο και αν υπάρχουν δικαιολογίες, γιατί δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα υπάρχει κορονοϊός και θα έλειξουν τα συμβόλαια 36 και πρέπει να τα επεκτείνεις, έτσι. Δεν είναι ότι έμειναν νωρίτερα οι παίκτες ελεύθεροι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά απ' την άλλη, θα πρέπει και η διοίκηση να προασπίσει και την εικόνα της ομάδας. Να βρει λύσεις. Έστω και αν δεν φταίει αυτή για το συγκεκριμένο. Για τον Μπαν. Υπάρχει μία εκκρεμότητα με έναν εκ των τεσσάρων ποδοσφαιριστών. Και αν λυθεί και αυτή και πάμε εξοδικαστικά και τα λοιπά, γιατί το μνημόνιο κυβέρνησης FIFA ακόμα το περιμένουμε. Περιμένουμε να γίνει, αλλά εκεί ο υπουργός, ο Αβγενάκης, θέλει ξεφωνητό, φίλε. Γιατί δεν έχει πιέσει έτσι όπως πρέπει να πιέσει. Όχι για τον Άρη. Για το μνημόνιο συνεργασίας. Θα μου πεις πώς να πιέσει όταν δεν έχει ρόλο στο συγκεκριμένο μνημόνιο. Γιατί είναι καθαρά γεραπετρίτη το θέμα. Έτσι. Εκεί πρέπει να τον ξεφωνήσουμε, τον κύριο Υπουργό, για το ποδόσφαιρο το συνολικό το ελληνικό και όχι μόνο σε σχέση με το Άρη, γιατί είναι ένα κομμάτι αυτό που θέλουμε, αλλά ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει άλλο το συγκεκριμένο κομμάτι. Μακάρι να ευνοηθεί στην πορεία μετά και ενδεχομένως να πάρει πίσω κάποια χρήματα ή να γλιτώσει κάποιες δόσεις ή οτιδήποτε άλλο,
Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βρει ένα εξοδικαστικό τρόπο και θα πρέπει να υπάρχει και μια νομοθετική. Αυτό πάω να πω. Και θα πρέπει να υπάρξει και μια νομοθετική ρύθμιση αν δεν βρεθεί ο εξοδικαστικό τρόπο. Ξέρεις ποιος είναι ο εξοδικαστικό τρόπο, Στέργιο? Ε? Δεν μπορεί ο Άρης να πληρώσει. Υπάρχει πάντα κάποιος να ξέρει που είναι κάτω από το τραπέζι. Κάτω από το τραπέζι υπάρχουν κάποια θέματα. Άμα ρωτήσεις κάποιους φίλους μου στην ΠΑΕΠΑΚ, το ξέρουν αυτό το κάτω από το τραπέζι. Το σύστημα κάτω από το τραπέζι. Το ξέρεις? Σύ. Ποιο είναι το σύστημα? Υπάρχει αυτό το σύστημα, ο Κώστας το ξέρει. Το σύστημα κάτω από το τραπέζι. Α, δεν ξέρω εγώ τίποτα. Τέλος πάντων, θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Χώρες την πρότασή σου. Δεν μπορείς. Αν δει ένα κοσάλτο καθαρό, πιούρ που λένε και οι Άγγλοι να πει σιγάρι. Ο Ιβάν διδάσκει σε αυτό το κομμάτι και το ξέρετε πάρα πολύ και καλά κάνει. Δεν διδάσκει σε αυτό το κομμάτι, ρε Στέργιο, τώρα εντάξει, διδάσκει. Μπράβο και καλά κάνει. Και εγώ θα ήθελα να το κάνει και σε μένα. Διδάσκει και ο δικό ο πρόεδρο με τι ωραίε βερμούδε. Διδάσκει και εμένα. Κοίταξε, τον ζηλεύει. Να μην διδάσκει μόνο μόδα. Κοίταξε. Να διδάσκει και διαχείριση μια ομάδα. Και ώρα. Να μην έχω χρήση να δει 52 συμβόλαια να λήγουν αναχρονιά και να κάνω μια ομάδα μια κρίσεω. Δεν είναι αναχρονιά. Διετία και τριετία είναι τα συμβόλαια που λήγουν. Όλα αυτά που λήγουν είναι διετία. Ναι, όλα. Θα σα τα πω όλα ένα-ένα. Όλα είναι διετία και τριετία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτοί οι ποδοσφαιριστές κάναν τον κύκλο τους. Δεν γίνεται να παίρνει 100 και να ζητάει 250 και εγώ να τον ανανεώνω. Δεν γίνεται. Θα το κάνω με ένα-δύο από τους 15 αυτό. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν γίνεται να με εκβιάζει ο ποδοσφαιριστής. Αυτό που στέλνει και φίλος ο Δημήτρης. Ναι. Ποιο? Το ότι λήγουν 17 συμβόλαια δεν είναι καντεμιά, αλλά κακός προγραμματισμός. Κάνει λάθος ο φίλος. Έτσι λέει, πέρσι που δεν λήγανε. Συγκυρία είναι αυτό, φίλε, με τον κορονοϊό. Δεν μπορεί να πει ότι φταίγει για τον κορονοϊό τώρα. Να υπολόγιζε ότι 36 θα επεκταθεί η σεζόν για 19 μέρες και θα πρέπει αυτοί που λήγουν τα συμβόλαια. Ο Άρης είχε πάρει μια απόφαση, τους περισσότερους πρέπει να τους διώξει αυτούς. Γιατί, φίλε, δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την κατάσταση αυτή του να βγει ο πέμπτο έκτος. Θέλει να φέρει παίκτες να βγουν κάτι, να πάνε λίγο παραπάνω. Δεν είπα να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να προσπαθήσει να βγει τρίτο τέταρτος. Και έχει πολλούς ποδοσφαιριστές η αγορά που μπορεί να το κάνει. Και έχει βρει τους ποδοσφαιριστές. Αν λοιπόν με το καλό λύσει τον μπαν. Και θα βοηθήσει αυτό και το κομμάτι με το Φετφατζίδι, με τα χρήματα από το Φετφατζίδι, τότε θα μπορέσει να τρέξει ένα προγραμματισμό και να προχωρήσει. Γιατί να σου πω κάτι, σήμερα είναι 30 Ιουνίου, σωστά. Ναι, έλεγε λοιπόν το πρωτάθλημα. Κανονικά στα προεπόμενα χρονοδιάγραμμα. Θα υπήρξε κανένα θέμα γιατί ο Άρης δεν θα είχε σήμερα παίκτες? Κανένα θέμα δεν υπήρχε. Δεν είναι αυτό το θέμα κακό προγραμματισμού. Μην λέμε τώρα ότι να είναι. Κακό προγραμματισμό θα ήταν αν 30 είχε συμβόλαια. Που λήγανε 30 Απριλίου. Όχι 30 Ιουνίου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μιας το μόνο μπορεί να κάνει είναι να πληρώσει για να τους κρατήσει άλλες 20 μέρες. Δεν θέλει να πληρώσει. Αυτή είναι η απόφασή τους. Μιας και μιλάμε για συμβόλαια, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Αχιλλέα Πούγκουρα μέχρι το 2023. Ήταν να φύγει ο Πούγκουρας. Μπράβο. Λέγανε ότι μπορεί να πάει στο εξωτερικό κτλ. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πάω ξάκι εδώ από τα μέρη μας. Παιδί του ΠΑΟΚ. Όντως νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό. Έχει βρει και την ηρεμία του και παίρνει και παιχνίδια και είναι και βασικός. Του χρόνου δεν θα πάρει κανένα γιατί θα είναι ο Βέλεθ. Καλή τύχη στον Αχιλλέα, πραγματικά ένα παιδί που δεν νομίζω να έχει δώσει δικαιώματα σε κανέναν. Εντάξει, τι δικαιώματα να έχει δώσει. Υπάρχουν παίκτες που δίνουν δικαιώματα. Πώς το κάνουμε? Είναι κόκκινο πανί για άλλους. Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν γκολ και λένε Βουλγαρία σας και τέτοια. Σεργιό. Οι άλλοι που σηκώνουν τα πόδια στα σημαίακια και κάνουν. Ορισμένα τετράποδα και τα κάνουν μπλουζάκι οι άλλοι. Συγχαρητήρια. Μπρούνο Γκάμα. Είναι η στιγμή που θα θυμόμαστε από τον φοβερό και τρομερό Μπράουνι Ντέγκε που δούλεψε τα 500.550. 10 γκολάκια. Φοβερό. 10 γκολ. Και τώρα ποιο ανοίγει χώρο όμω στου υπόλοιπου. Εντάξει, ο Ντέγκε τουλάχιστον θα το θυμάσαι, έκανε και ένα μπλουζάκι, ήρθε και μέσα στην Τούμπα και έκανε στο σημαίακι. Ο Χατσερίδη με ένα 200 κατέβασε επικαλαμίδε και το μάλλον ο Γιωργάκη που ήταν οι επικαλαμίδε Ουκρανικέ και είναι Ρώσο ο μπαμπά μου. Εγώ είμαι Ρώσο, αλλά δεν είμαι τελικά Ρώσο. Τι να κάνουμε. Και τον πλήρωσε και ένα 200. Αλλά όταν με λέτε Ρώσο θυμώνω. Ναι. Αλλά δεν είναι ρατσιστικό αν το λέτε οι άλλοι. Στέργιο. Αλλά γιατί το κατέβασε? Εμεί με του Ουκρανού οι Έλληνε δεν έχουμε κανένα θέμα. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Οι Ουκρανοί τώρα έκαναν συμμαχία με την Τουρκία προχθέ. Με του Ρώσου είμαι. Αμυντική συμμαχία και αυτό λέει τρέλα. Βλέπω και κόκκινο ποτάμι. Όσοι οι Ρώσοι φύγανε και του μα αφήσανε και μα φάξανε! Τρέλανε τον Πούτιν και τέτοιο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι, αλλά. Θα πάμε στο διάλειμμα. Έχετε ακόμα 22 λεπτά περίπου. Πες μου κάτι, κάποιο μου είπε. Έχει βόλεϊ κάτι Τετάρτη. Ναι, βόλεϊ, βέβαια. Έχει βόλεϊ, θα το πιάσουμε μετά. Παναθηναϊκό πάω. Κάτι με ρωτάει ένα συνάδελφο άμα θα πάει. Να πάει. Τι ώρα είναι αυτό.
Το απόγευμα. Να ρωτήσω κανένα ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Πριν την μπάλα είναι. Πριν την μπάλα είναι. Δεν μου λες Χρυσάθε. Τι πριν. Ο Άρης δεν έκανε αλλαγές στο μάτς. Δεν είχε να βάλει. Δεν μας είπες γι' αυτό τίποτα. Είχε να βάλει. Πώς δεν είχε να βάλει. Κα είναι δυνατόν. Ναι. Γιατί φιλικό ήταν να παίξει Τετάρτη. Δεν θα έχει παίχτες την Τετάρτη. Γι' αυτό τους κράτησε. Δεν είπε γι' αυτό όμως. Είπε ότι δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν αυτοί που είχα στον πάγκο. Είπε, δεν είπε έτσι ακριβώς. Έτσι είπε. Αυτό ακριβώς που είπε. Δεν θα αλλάζει την εικόνα. Δεν θα αλλάζει την εικόνα. Αυτό είπε. Άρα δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Θέλει να ταιριάζει δηλαδή ένα ποδοσφαιριστή να αλλάξει εικόνα. Και τι το. Χρυσάνθε, τώρα πάμε καλά. Οι παίκτες που ήθελε να βάλει ήταν φετφάλι. Ποιον ίδιο, αυτούς που λήγουν το συμβόλαιο και δεν ξαναπαίξουν, τι να το φρεσκάρω. Να φρεσκάρω την ομάδα. Αγόρι μου, ξεκούραστο. Ο άνθρωπος βλέπει ότι έχει 6 μάτς Τετάρτη Κυριακή και έχει 11 παίκτες. Ωραία, και σου λέει δεν βάζω κανέναν γιατί αυτοί που παίζουν. Αυτοί που παίζουν οι 8, οι 7 από τους 8, οι 11 δεν θα ξαναπαίξουν. Άσου να ψοφίσουν. Αυτό ακριβώς. Δεν θα ξαναπαίξει ο Ιντέγε. Τι να τον ξεκουράσω. Και χάνω το μάτς δηλαδή άνετα εδώ και εντάξει δεν πειράζει. Γιατί μπορούσα να το κερδίσω. Γιατί δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα, ρε φίλε. Γιατί ο άλλος είχε κίνητρο και εγώ δεν είχα κίνητρο. Πέρα από το πάω Κάρης. Και οι παίκτες ήταν συγκεκριμένοι. Τι γιατί δεν μπορούσα. Και για να δούμε τι θα γίνει δηλαδή. Όχι, είδαμε τι έγινε. Τι είπε τώρα στα αποδυτήρια στους παίκτες. Δεν μίλησε στους παίκτες ο πρόεδρος. Επειδή γράφει ότι πήγε στα αποδυτήρια. Πήγε στα αποδυτήρια. Δεν μίλησε όμως στους παίκτες. Πάει κάθε φορά πάει στα αποδυτήρια. Πήγε, να δει τι γίνεται. Πήγε στα αποδυτήρια, παιδιά, τι γίνεται και τα λοιπά. Προσέξτε λίγο. Χάνουμε 2-0, μη φάτε 5. Άρα μίλησε. Δεν μίλησε. Εγώ σου λέω στο χαβαλέ. Στο σωρολό. Στο Βερμουδάρα, ροζ, Βερμουδάρα. Άστο ρε, τελειώσαμε. Στη Λάτος. Δεν είναι μεγάλη. Άκουσε με κάρι. Άκουσε με κάρι. Είμαι με κάρι. Τέλος. Εντάξει, ο Ιβάν έχει λεφτά και τον αγοράζει ολόκληρο. Σκαρπινάρα, και τον κάρι και εμένα και εσένα και τα λοιπά. Αλλά αν τους βγάλεις έξω και τους πάρεις το πορτοφόλι, πες ποιος θα πάρει τα Arena Rapid και ποιος δεν χρειάζεται Arena Rapid. Καλά, τώρα αυτό δεν έχει. Εντάξει. Έχουν και μια διαφορά ηλικίας. Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται λοιπόν ο άνθρωπος που μπήκε με σκαρπίνι και φόρμα, να σχολιάζει αν είναι ροζ, η κόκκινη, η κίτρινη, η βερμούδα του Κάρι. Με υποτιμητικά τα σχολιάζει. Εμείς το σχολιάζει ο Ιβάν. Εμείς το σχολιάζει. Ο ρεπόρτερ είπα. Δεν είπα. Το σχολιάζω εγώ σας τέτοιος. Είπα ο ρεπόρτερ. Ναι, αλλά τότε ο Ιβάν ήταν με το σκαρπίνι, δεν βγήκε να το πει. Κοκοκό εκεί. Γιατί δεν βγήκε να πει. Καλά, ρε πρόεδρε, τι ντύσιμο είναι αυτό. Δεν βγήκατε εκεί να τον απαξιώσετε. Αυτό είναι προσβολή. Εντάξει. Εμείς τώρα το λέμε χαριεντιζόμενοι. Αυτό λέω ότι για τον Καρυπίδη υπάρχει διάθεση του χαριεντισμού και της υποβάθμισης και να ξεφωνήσουμε και να ειρωνευτούμε. Άμα όμως ο Ιβάν τίνεται με σκαρπίνι και με φόρμα, δεν λέμε τίποτα. Αν λέγατε τότε, να σχολιάσετε τώρα και τον ντύσιμο του Καρυπίδη. Το οποίο τι είναι. Είναι μοντέρνο, και καλοκαιρινό και σούπερ. 35 βαθμούς. Και τι ήθελες να βάλει, ρε φίλε, και λεμπία. Μια χαρά ήταν η βερμουδάρα αυτή, η οποία κάνει και 150 ευρώ και δεν μπορεί να τη βάλει ποτέ. Και 500 ευρώ. Από βερμούδες καλά πάμε, Κάρι. Παίχτες δεν έχουμε. Ναι, μπράβο. Κάρι, παίχτες. Δες λίγο τι γίνεται, γιατί σφίξαμε. Τι. Την κατεμιά. Δεν είναι για θέμα. Συγγνώμη, Στέργιο. Δηλαδή δεν αναγνωρίζεις. Ναι, Στέργιο. Γιατί. Στέργιο, εσύ πριν μας είπες ότι το πρωτάθλημα το έχασες λόγω του Αβγενάκη και όλα αυτά. Ο Άρης δεν έχει μπαν. Ο Άρης έχει μπαν. Ο Άρης έχει μπαν. Δεν έχει παίκτες. Δεν μπόρεσε να πάρει παίκτες τον Ιανουάριο. Έχει όλο αυτό το πρόβλημα που σέρνεται μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να κάνει να ανεβάσει παίκτη από την ΚΑΠΑ 19. Και παρόλα αυτά βγαίνει στην Ευρώπη. Και σας ρίχνει και 4. Και σας ρίχνει και 4. Στέργιο. Αυτό είναι αντικσότητες που ξεπερνάει μια ομάδα και πρέπει να το υπολογίσει και ο Αριανός την κριτική του. Και όχι οι δικαιολογίες που λέτε εσείς με έναν πολυεκατομμυριούχο που δεν κάνει μεταγραφές γιατί έχει φαίνεται σαν fair play. Κάνεις μεταγραφές εσύ. Καταρχήν επέκταση μπορείς να κάνεις. Ο Μίσιτς. Επέκταση μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις επέκταση. Μπορείς. Γιατί δεν μπορεί. Τώρα θα δούμε. Γιατί μπορεί να διαβάσουμε σαν το Μίσιτς που θα τον παίρναμε. Θα πληρώσουμε τη ρήτρα του 20 Μαΐου, 20 Ιουνίου, 20 Μαρτίου, 20, που δεν την πληρώσαμε και πάμε σε νέα διαπραγμάτευση, Κώστα. Γιατί Κώστα, Στέργιος είναι 100% βέβαιος. Αυτό δεν είναι απρόπτο. Στον Άρη τα απρόπτα τα ειρωνεύεστε, τα απαξιώνετε. Του Μίσης δεν είναι απρόπτο που το παιδί αρρώστησε και έχει αυτό το θέμα. Εγώ τι πρέπει να πω, να σταθώ μόνο στο γεγονός ότι δεν πλήρωσε 20 Ιουνίου. Όχι βέβαια. Βλέπω την παράμετρο αυτή. Στον Άρη δεν γίνεται όμως να μην βλέπεις την παράμετρο, ρε φίλε, ότι υπήρχε κορονοϊός και από 30 Ιουνίου τα συμβόλαια θα πρέπει να τα επεκτείνω τώρα. Έπρεπε να το υπολογίσω ότι θα υπάρξει κορονοϊός. Ο κορονοϊός υπάρχει το Μάρτιο, Χρυσάνθε. Το Μάρτιο να κάνει. Εγώ από το Γενάρη έχω μπάνει. Και δεν παίζαμε μπάλα και ήταν λογικό. Κώστα, από το Γενάρη έχω μπάνει όμως. Τι να κάνω. Πώς θα γίνει. Για να νέωση δεν έχεις από τον. Το? Για να νέωση μπορούσες.
Ναι, αλλά ο άλλο, όταν μου ζητάει από τα 100-300 πάνε εγώ στα σύρες, Στέργιο. Εσύ το Μαωρίσιο και δεν τον έχει κλείσει ακόμα. Μια μέρα έμεινε. Που έχει και λεφτά. Δεν το θέλω. Το Βιερίνε και δεν τον έχει κλείσει που ο μεγάλο αρχηγό μένει, συμφώνησε κτλ. Μήπω δεν μπορεί. Δεν είναι 17. Ακόμα καλύτερα. Είναι 2 αυτοί. Ακριβώ είναι 2. Περίμενε τελευταία μέρα. Ο Ιβάνη, εσύ πάω, κλεφτά. Μήπω δεν μπορεί να κάνει. Μήπω έχει καμιά τιμωρία και δεν μα το λέτε. Δεν ψάξτε το λίγο. Κάτι το ψάξω εγώ, το ψάξω. Παρότι που έχουν αφαιρεθεί 7 βαθμού, έχω 30 βαθμού τον άλλο διαφορά. Α τον πάω και τον μίση τσίτσι. Τι σημασία έχει αυτό, γιατί κερδίζει, φίλε. Έχει 30 βαθμού, αλλά για να με κερδίσει. Έχει και 11 και 12 δεν είναι τιμητικό για την ομάδα. Ντροπή. Όχι, ξεφτύλα. Το παρολίγο φιναλίστη. Ξεφτύλα, ξεφτύλα θα είναι για τον Άρη και για την ιστορία. Με 12-13 παίκτε. Αυτό δεν αναιρεί όμω ότι δεν μα λέτε τι γίνεται με το financial fair play. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν ράνω. Ο Χρήσαν δεν έχει τιμωρία. Απλώς για να ξεμπλοκάρει και να αρχίσει να κινεί το θέμα, πρέπει να πουλήσει. Και επειδή ο Πάοκ δεν θα ξεπουλήσει, γι' αυτό και υπάρχει. Και ο Άρης δεν έχει τιμωρία. Απλά για να ξεμπλοκάρει το θέμα, θα πρέπει να πληρώσει. Εντάξει. Θα πρέπει να πουλήσει. Επέκταση συμβολέου, γιατί δεν κάνει. Των δύο παιχτών. Το ίδιο είναι. Όχι, μήπως δεν μπορεί. Μπαίνει στο Πάοκ 24, δίνει ένα κλικ. Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει. Θα πω. Και θα σα τα πω εγώ μετά το διάλειμμα. Θα πω, ναι. Πάμε. Break. Ερχόμαστε. 13 λεπτά ακόμα για να πάρετε μέρος στη σημερινή κλήρωση για ένα κουτάκι Arena Rapid. FM και όνομα το επώνυμο στο 54-222. Χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ. Σας είπα για το θέμα που υπάρχει στο ΠΑΟ 24. Λοιπόν, ο ΠΑΟ έχει κάνει πρόταση και στο Βιερίνια και στο Μαωρίσιο. Και μάλιστα έχει κάνει δύο προτάσεις. Μία που αφορά το επόμενο 20ήμερο, εντάξει, και μία που αφορά τα επόμενα χρόνια. Το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα απαντήσουν θετικά ή αρνητικά θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Το πολύ φαντάζομαι μέχρι αύριο. Η περίπτωση του Μαωρίσιο φυσικά και είναι πιο δύσκολη. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνει πολύ γενναία μείωση ο Μαωρίσιο για να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατημένος, δηλαδή να πάρει τα μισά από ό,τι παίρνει. Αν επιμείνει να παίρνει αυτά που θέλει ή ζητά και παραπάνω, είναι δικαίωμά του ενδεχομένως να είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του. Εντάξει, αυτό έτσι έχει το θέμα και με τον Βιερίνια και με τον Μαωρίσιο. Και επίσης στο ΠΑΟΚ 24 μπορείτε να διαβάσετε την εισήγηση του Ρέμπε για τον Φερέιρα, όπως αποκαλύπτει η Φόρτσα, εντάξει, επιγραμματικά σας το λέω, μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ, είναι αναλυτικότατο. Ο Ρέμπε δεν είναι αρνητικός στο να παραμείνει ο Φερέιρα και την επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ της Φόρτσα, υπάρχει το θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Το σίγουρο είναι ότι είτε παραμείνει είτε αποχωρήσει ο Φερέιρα θα υπάρχουν αφήξεις στο τεχνικό team που εκ των πραγμάτων και ομολογουμένως χρειάζεται ενίσχυση σημαντική. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζεται ο ωραίος πόλεμος μεταξύ Κούγια και Πανουριά Παπαϊωάννου. Κάπου πήρε το μάτι μου τώρα μια δήλωση του Κούγια. Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, Κούγιας για Πανουριά. Όπου τον βρω, θα τον το πιάσω στο ξύλο. Ποιος! Τι ζούμε ρε παιδιά. Λοιπόν, καταρχήν εγώ γελάω γενικότερα με τη ρητορική του Αλέξη Κούγια στη βάση ότι ήθελε να γίνει πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας. Όταν θες να είσαι πρόεδρος της Λίγκας, δεν αρχίζεις και καταφέρεσαι κόντρα στις ομάδες που δεν σε ψήφισαν από το επόμενο λεπτό της ψηφοφορίας. Εντάξει, παρένθεση δική μου αυτή. Λοιπόν, είπε ο Αλέξης Κούγιας σε δηλώσεις που έκανε στο ραδιοφωνικό σταθμό Λαμία FM1, Κώστα. Ωραίο. Εντάξει, είπε... Εγώ θα το πω ευθέως, όπου τον βρω θα τον το πιάσω στο ξύλο. Ωραίο. Την άλλη εβδομάδα έρχομαι στη Λαμία. Όπως λέμε θα τον κάνω τόπι στο ξύλο, θα τον το πιάσω. Καλό. Όχι θα τον το πιάσω, όπως θα... έφτιανε ο Μελισανίδης θα τον το πιάσω. Μπορούσε να πει όπως λέει και ένας φίλος μας, θα τον ξυλιάσω στο τόπι. Έχει υποθεί αυτό. Όχι, αλλά το λέω εγώ. Εγώ το λέω. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα έρχομαι στη Λαμία, Κώστα. Ετοιμάσου που Πανουργιά σαν να λέει. Αυτά είναι τα ωραία που θα συμβαίνουν. Θα τον το πιάσω ρε φίλε. Πρέπει να έχουν αλλάξει τουλάχιστον 5-6 ανακοινώσεις η κάθε πλευρά το τελευταίο 48ωρο. Πανουργιά είσαι έτσι, ναι αλλά εγώ εσύ δεν είσαι αλλιώς και όχι τι λες αυτά, ναι αλλά εμένα δεν με λένε έτσι,
βρε τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά. Και είχαμε την τελευταία τοποθέτηση σε αυτό το σύριαλ με την τοποθέτηση Κούγια που απειλεί ότι θα τον πιάσει. Θα το πιάσει τον Πανουργιά Παπαϊωάννου στο ξύλο. Λοιπόν, Ντένις Λεωνίδης. Ντένις Λεωνίδης. Ερχόμαστε. Ποιος είναι ο Ντένις Λεωνίδης? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για το βόλεϊ του Ηρακλή. Για και το ποδοσφαιρικό θα μας πεις τίποτα. Και κατ' επέκταση για το ποδόσφαιρο. Για πάμε. Για το ποδόσφαιρο να πούμε ότι σύντομα θα έρθουν κάποια νέα που λένε οι άνθρωποι του συλλόγου ότι θα είναι θετικά. Κινούνται με πολύ μεγάλη μυστικότητα, η αλήθεια είναι, και καλά κάνουν. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν κάποια ραντεβού πάλι στην Αθήνα κτλ. Υπουργεία, αυτά και τέτοια. Λοιπόν, είπαμε το πρόβλημα του ΓΣ είναι αυτό το οποίο θα ξεκλειδώσει όλο το σύλλογο και το ποδόσφαιρο. Ποιο είναι η Κώστα, η Super League 2? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Ο κύριος Λεωνίδης τώρα είναι ένας νεαρός, από ό,τι βλέπω, επιχειρηματίας. Τριαντάρης δηλαδή. Ο οποίος λέγεται. Δεν πρόλαβα να το τσεκάρω ότι και παλιότερα ίσως ήταν στον Ηρακλή στα βαριά αθλήματα. Λοιπόν, δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, εμπόριο ΣΥΤΟΥ κτλ. Αυτά σήμερα τα δημοσιεύει η εφημερίδα Μέτρο Σπορ. Και βεβαίως είναι δεδομένο ότι αύριο, από ό,τι έμαθα, ενδεχομένως να τελειώσει και θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης έχει μια ομάδα με kickboxing, με αυτά, με MMA. Κατάλαβες, Τέργιο? Κώστα, εσύ είπες Ηρακλή. Ότι το πιάζουν αυτοί, ναι, αν θέλουν. Ναι. Ότι όχι, έχει μια πολύ καλή ομάδα και διοργανώνει αγώνες και εκεί και προφανώς θέλει και εδώ. Και μάλιστα η ομάδα του, αν δεν θυμάμαι καλά, λέγεται Hurricane. Τυφώνας δηλαδή η ομάδα μου. Αυτά εν ολίγης. Είναι ένα όνομα. Ερχόμαστε, λέει, να τους πεις, είπε η πηγή μου, λέει, πες τους όποιους σε ρωτάνε. Καλά, μας είπατε και με τον Παπατέτιο ότι ερχόσαστε. Παπαπέτρου. Τόσο Παπατέτιο ήταν. Ο Παπαχρόνης. Τον Παπαβραμίδη εννοείς. Ναι. Αυτόν. Εγώ δεν είπα τίποτα γι' αυτόν. Λοιπόν, λέει, πες τους όποιους σε ρωτάνε ότι ερχόμαστε και μπλα μπλα. Λοιπόν, εγώ λέω να κρατήσουμε μικρό καλάθι, όπως πάντα. Ναι. Να κοιτάξουμε, να στηρίξουμε τα δεδομένα πρόσωπα που υπάρχουν. Ωραία. Και αυτά που θέλουν να έρθουν και όταν έρθουν, με το καλό, βεβαίως, να τους αγκαλιάσει όλος ο κόσμος του Ηρακλή, ο οποίος είναι πολύ πονεμένος και χρειάζεται βέβαια μια διέξοδο. Πες μου το άλλο, Κώστα. Πριν αυτό, πες, λέει, τον Στέριο. Σε χαρακτηρίζει και εξυπνάκια. Δεν υιοθετούμε, φίλε. Που χλεβάζει το κατούρημα του Ιντέγε ότι είχαν και αυτοί παίχτη που έκανε τον ίδιο πανηγυρισμό, αλλά τότε γελούσαν. Τον Καμαρά. Ρε παιδιά, πάντα αυτά γίνονται. Εντάξει, τώρα δηλαδή κολλάτε κι εσείς. Ναι, αλλά όταν το κάνει ο Ιντέγε, ειρωνευόμαστε. Τώρα αυτοί είμαστε. Όχι εσείς το κάνατε, όχι εμείς το κάναμε και όχι αυτοί το κάνανε. Έχει δίκιο, συνάδελφος. Τώρα όλοι το κάναμε. Όλοι το κάναμε. Και άμα μπορούσαμε, θα το ξανακάνουμε. Μες στην Τούμπα. Η αλήθεια είναι ότι είχα ξεχάσει τον Καμαρά. Στέριο. Εξυπνάκια. Και ποτέ δεν. Υποκούσεις εξυπνάκια άλλων άνθρωπων. Εξυπνάκια. Τον Καμαρά. Ο Καραμά και ο Ταραμά. Κώστα, η FIBA τι ακριβώς θέλει και λέει ότι όσοι ομάδες έχουν μπαν δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε παίχτες από την Ελλάδα ούτε τίποτα. Τι θέλουν να πει. Επίσης θα πρέπει να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν το έχεις εξηγήσει, Κώστα. Όχι, απλά είναι πράγματα. Έχεις μπαν από τη FIBA, δεν παίρνεις τίποτα. Πόσα έχεις εσύ? Δεν θα έχω. 10. Τώρα αυτό θέλω να πω. Ναι. Εγώ μπήκα χθες. Με τους άλλους τελείωσα, Κώστα. Μπήκα χθες στη FIBA. Μπήκα χθες στη FIBA. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπαν αυτή τη στιγμή. Έχει απόφαση Του γραφτεί. Δικαστηρίου, ναι. Που θα πρέπει να τον πληρώσει. Ο Λύση ήταν, όχι ο Καμαρά μου, είναι φίλος. Ποιος? Ο Λύση. Άρα δύο παίχτες είχες. Ο Σέκου, ο Λύση. Και ο Καμαρά και ο Λύση. Σε μάτς εντός έδρας με τον Ηρακλή 5-1. Με τον Ηρακλή. Καλά, σφαγή εννοείται. Εντάξει, εννοείται. Παμπορίζει. Για πες πως το θέμα είναι στον παρόν. Λοιπόν, δεν έχει μπαν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στη FIBA. Ποιος ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπαν. Ο ΠΑΟΚ. Έχει απόφαση όμως εναντίον παικτών και μάνατζερ που πρέπει να πληρώσει. Όταν η προθεσμία τελειώσει, τότε θα έχει μπαν. Αν δεν πληρώσει μέχρι, νομίζω είναι 30 Ιουλίου, δηλαδή τον Αθηναίου, τον Χάτσερ, τον μάνατζερ Λαζάρου κτλ., τότε θα πάρει μπαν και ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή, εγώ που μπήκα χθες στη FIBA,
Μήπως έχουμε εμείς κανένα μπαν. Λόγω του σοκ. Το γκούσι, ρε. Λοιπόν, έχει ο Άρης 7 μπαν ή 8 νομίζω. 700 χιλιάρικα. 700 χιλιάρικα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Η FIBA σε στέλνει στην ΕΟΚ ένα χαρτί και λέει: παιδιά, όποιος έχει μπαν δεν μπορεί ούτε στην Ελλάδα να κάνει μεταγραφές. Καλά, δηλαδή, τώρα το καταλάβει η FIBA. 5 χρόνια γίνεται αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τι και πώς, αυτά είναι νομικά. Εγώ λέω ότι έστειλε η FIBA. Και τι σημαίνει αυτό, αν γίνει. Αν γίνει. Αντίο, αντίο. Αν γίνει, ναι. Αν γίνει, σημαίνει αυτό ότι δεν θα μπορεί να πάρει μια ομάδα δελτίο από άλλη ελληνική ομάδα. Τώρα γινόταν. Ακόμα και αν είναι ένας έφηβος, ας πούμε, που παίζει στον Ερμίλα κατά. Όχι, είναι. Α, θα ανεβάσω. Ότι είναι αλλά, κάτω από, ναι, θα παίξεις από το εφηβικό. Από οπότε οπότε ναι, θα παίξεις με τα δελτία που έχεις. Συν εφηβικό. Πόσα έχεις ξέρετε τώρα. 4. Έχεις Βουλγαρόπουλο, Σιδηροηλία. Στο Λαύριο, ναι. Σιδηροηλία. Βουλγαρόπουλο, τέλος πάντων, ας πάει. Τι λες, 2-15 παιδί, τρελώσεις. Δεν το δίνεις ακόμη και με ένα χέρι να είναι. Χτύπα ξύλο. Μια χαρά παιδί. Εντάξει. Μια χαρά παίκτη. Αυτά σας λέω, Καπάζογλου. Τον παίρνω εγώ. Λοιπόν, πάρτονα. Λοιπόν, και αυτόν και όλους τους παίκτες. Μια χαρά. Χαιρετίσμα στο φίλο Παναγιώτη. Το συνάδελφο δημοσιογράφο. Φλιώνη, Βλάσιο, Σιδηροηλία, Βουλγαρόπουλο. Και τέτοιον. Τη Χαλκιδόνα, το φίλο μου. Σλαφτσάκι. Σλαφτσάκι. Πώς είναι αυτή? Θα πάει στον ΠΑΟΚ. Πώς είναι αυτή? 5. Σλαφτσάκι. Μια χαρά. 5. Και 5 παιδιά από την K20 και το εφηβικό. Γιατί εσύ με θα παίζει, νομίζει. Και εσύ με αυτό θα παίζει. Αυτά που ετοιμάζει στον ΠΑΟΚ, χρήσατε. Ξέρω. Δεν περνάει από το μυαλό σου. Στον ΠΑΟΚ. Τι αντεπίζει, ετοιμάζεται. Στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ξανακερδίζει έδαφο η περίπτωση Μέξα. Θα ξαναπαρτιθούν οι άλλοι. Και αυτοί, ρε φίλε. Θα ξαναδούν. Λέμε για εμά τώρα. Δηλαδή, έλεγα. Μια συμβουλή εγώ. 5 άτομα είστε, δεν μπορείτε να βρείτε μια άκρη. Βρείτε κάποιον προπονητή τρίτο που να συμφωνείτε και οι 5. Δεν είναι μόνο Μέξας και Κάρης Μαρκόπουλος. Είναι μια βρείτε πορεία. Κάποιον άλλον. Είναι μια πορεία όντως. Δηλαδή, οι μέρες περνάνε, βρείτε κάποιον άλλον σας παρακαλώ. Εγώ είμαι υπέρ του Μεξίνιο εννοείται. Σας είπα πρώτη στιγμή ότι ήταν ο Μέξας προπονητής στον ΠΑΟΚ. Γιατί ξέρω ότι το χρήμα, πέρα από όλα τα άλλα, δεν έχει, παίρνει ευτυχία. Έχει τη δύναμη να φέρει την ευτυχία. Έχει τη δύναμη να φέρει την ευτυχία στις ομάδες. Άλλη ο Κρατσίδης. Όποιος έχει χρήμα, δεν κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι. Μπες εσύ και κάνε εσύ το μάγκα, ρε φίλε, που δεν το θες το Μέξα και τον Κούση. Μπες εσύ, πλερουά, τάγκα, 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 τάγκα. Ναι, όταν είναι, ξαναλέω, 5 άτομα και δεν συμφωνούν για τον προπονητή, μπορείς να βρεις ένα τρίτο προπονητή που να συμφωνούν και οι 5. Εντάξει, γιατί νομίζω, okay, δεν μπορείς να πάρεις τον Ομπράντοβιτς, αλλά υπάρχουν Έλληνες προπονητές που θα δεχτούν να κάτσουν στον πάγο του ΠΑΟΚ με λίγα χρήματα. Και με πολύ ρίσκο. Το Μανολόπουλο. Αυτό που δεχόμαστε είναι να πούμε ένα θρακιώτικο Ούζο 7, παιδιά, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ή ένα θρακιώτικο Τσίπυρο Εωθινών. Το ουζάκι μας που είναι μαλακό, γλυκόπιωτο, με απαλό άρωμα. Το τσιπουράκι μας το οποίο είναι διπλής απόσταξης, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν, με ή χωρίς γλυκάνισο. Ούζο θρακιώτικο. Έτσι. Θρακιώτικο Ούζο 7, θρακιώτικο Τσίπυρο Εωθινών. Τα φορόλτα μαζί μας. Κώστα. Θα πάτε σε ένα φορόλ. Θα πάτε σε ένα φορόλ. Έχουμε κλήρωση. Θα αναζητήσετε προϊόντα με τη σήμανση 7 years or all. Ναι. Πού είναι? Είτε παγωτό, είτε energy drink, είτε energy coffee, είτε ο καλύτερος καφές της πόλης, το Baroness Arabica. Ποικιλία καφέ είναι. Έτσι θα πείτε ένα φρέντο καπουτσίνο με μαύρη. Baroness Arabica. Ωραία, Κώστα. Είναι και σε πολύ. Και με κανέλα. Είναι και με κανέλα. Είναι και σε προσιτή τιμή. Μην νομίζετε δηλαδή ότι επειδή το λέμε κάνει καμιά 7 ευρώ. Ας πούμε κάνει ένα. Καλά στο 60, ναι, νομίζω. Ναι, ναι. 1 ευρώ. Όχι να το λέμε γιατί δεν είναι κακό. Ντάξει. Τα φορόλα έτσι και έχουν πολύ καλές τιμές. Μπράβο. Λοιπόν, παίρνετε κουπονάκι, συμπληρώνετε ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο κτλ. Το ρίχνετε στην κάλπη και αμέσως έτσι έχετε δικαίωμα στο όνειρο. Ποιο είναι το όνειρο? Τεράστια δώρα, 50 μεγάλα δώρα. Ένα Peugeot 208, 7 ηλεκτρικά σκούτερ, 7 ποδήλατα Peugeot, 7 κινητά Apple iPhone, 7 PlayStation 4, 7 φωτογραφικές μηχανές Nikon DSLR, 7 action cameras GoPro Hero 7 και 7 τρίμερα στο πήλιο. Forallstores.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αυτά. Πες ένα, αυτό λέω, πες ένα νούμερο μέχρι το 9. Το 2. Το 2. Το 10, τι λέω. Περίμενε. Ο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μήνυμα. Ο Βαγγέλης. Δεν λέω το επιθετό του. Θα το πω τώρα. Ο Βαγγέλης. 1 και 8 και 52 δευτερόλεπτα. 6, 9, 42,
4 είναι το επόμενο ψηφίο. Είπα δηλαδή 5 νούμερα από εντάξει. το σύνολο. Βαγγέλη, συγχαρητήρια. Θα σε πάρει η Μαριλής τηλέφωνο, οπότε μην ανησυχείς. Πρόσεχε, δεν σε πάρει η Μαριλής, μην πεις. Τι ωραία. Από μένα θα το πάρεις το χαπάκι. Λοιπόν, προσοχή. Θα δώσουμε και αύριο. Και, θα δούμε. Θα έχουμε, πάντως να δίνουμε. Αρένα Rapid. Εγγύηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι. Με ξέρεις το πρώτο εμετικό τέταρτο της εκπομπής. Νομίζω καλά πήγαμε στο υπόλοιπο στεριό. Θα ασχοληθούμε αύριο με τον Λευτέραρο. Δεν τον αφήνω εγώ. Ρετ Λευτέρ. Γιατί την παρέμβασή σου την νομή στο μπάσκετ. Και εγώ. Να μας κοτσάρει τον Παναγιώτη πρόεδρο. Ποιον να χάσουμε. Δεν με νοιάζει εκεί. Εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει μόνο το ποδόσφαιρο. Ρετ Λευτέρ. Λοιπόν, αύριο μπάσκετ αφήνω τα πάντα στο μπάσκετ. Αύριο, παιδιά.